Συμπολίτες μου και συνέλληνές μου, σας καλησπερίζω στην απόψινή εκπομπή μας ενώπιον του ελληνικού λαού. Είμαι η Όλγα Γεριτσίδου, Ελληνίδα πολίτης και εκπαιδευτική ψυχολόγος και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή μαζί με τη θυγατέρα μου, την Τάνια Μαρία Γεριτσίδου, επίσης Ελληνίδα πολίτη, ψυχοπαιδαγό και εκδότη. Η οποία σήμερα θα μας μιλήσει για ποιο θέμα, Τάνια, σήμερα, γιατί θα είναι η εκπομπή μας. Βασικά είχαμε προγραμματίσει και λέγαμε ότι θα συνεχίζαμε την όλη ανάλυση της δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για τη ΔΕΗ κτλ. Αλλά μας προέκυψε ο Σαμαράς και το πλεόνασμά του. Οπότε, επειδή ακριβώς βλέποντας τι προσπάθησε να κάνει και τι συνεχίστηκε ως επικοινωνιακή πολιτική αυτές τις δύο ημέρες από την ώρα που βγήκε αυτό το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα κτλ. Θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μία ανάλυση του τι προσπαθεί να κάνει η κυβερνητική μεριά, γιατί είναι ένα είδος αντεπίθεσης σε αυτόν τον επικοινωνιακό πόλεμο που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές. Διόρθωση. Απόπειρα. Διόρθωση. Όχι αντεπίθεση. Απόπειρα. Αντεπίθεσης και μάλιστα αποτυχημένη, διότι δεν, όταν λέμε θα αναλύσουμε, προσπάθεια, βασικά ναι. Ερχόμαστε να κλείσουμε και να μαζέψουμε αυτό που ήδη όλοι έχουμε καταλάβει και έχει ακουστεί από όλες τις μεριές. Δηλαδή τα σχόλια είναι τρομερά, τα ανέκδοτα είναι τρομερά, η πλάκα είναι τρομερή, ο θυμός επίσης. Και αυτή τη στιγμή η λύσα από τη μεριά μας, δηλαδή για αυτό το οποίο επιχειρούν να κάνουν, επίσης είναι δεδηλωμένο. Έχουμε την δεδηλωμένη, βασικά. Είναι... Οπότε θα αναφερθούμε στην αποτυχημένη απόπειρα αντεπίθεσης τους, συνοψίζοντας και μαζεύοντας γνωστικά βασικά το τι προσπάθησαν να κάνουν και τι με ποιους στόχους, δηλαδή ποιος είναι ο βασικός τους στόχος και γιατί και επίσης τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Είναι σαφές ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να καταρρύπτουμε βασικά οτιδήποτε όπλο μας δίνουν και κάθε προπαγανδιστικό επικοινωνιακό μέσο που προσπαθούν να κάνουν μας δίνει πολλαπλά όπλα σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν απόψε θα κάνουμε μία παρένθεση για να αναφερθούμε σε αυτό ακριβώς το σε αυτή ακριβώς την αποτυχία της προπαγανδιστικής, βασικά, είναι αποτυχία, πολιτικής των κυβερνώντων. Από όλα τα οποία άκουσα στα σχόλια, και βέβαια μου ήρθε και εμένα όταν το άκουγα, γιατί το άκουγα, έτυχε να το ακούσουμε την ώρα πραγματικά ζωντανά, που γινόταν live. Ζωντανά, live. Και μου ήρθε και εμένα, αλλά ήταν τρομερό και είναι η ταύτιση που έχουμε, βασικά, όλοι εμείς οι Έλληνες. Και το πνεύμα, πραγματικά δηλαδή, το χιούμορ, αυτό το φλέγμα το οποίο υπάρχει και το είναι έμφυτο στο λαό μας, σε κάθε έναν που είναι πραγματικά Έλληνας και όχι ανθέλληνας, γιατί θα δούμε συνέχεια τι παθαίνουν οι ανθέλληνες, που είναι σαφές και για ποιο λόγο, και από βιολογική άποψη βασικά και συστημική. Αλλά βασικά αυτό το οποίο μου ήρθε είναι ακριβώς το οποίο άκουσα πολλαπλά από όλες τις μεριές άμεσα μετά. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πρώτος ξεκίνησε ο Στουρνάρας. Ναι. Ξεκίνησε. Ναι. Και ξεκίνησε με ένα τέτοιο τρόπο που μου θύμισε μια άλλη φιέστα, στημένη βέβαια και μεγάλη και άκρος προπαγανδιστική, που είναι τα Όσκαρ που δίνονται από την Ακαδημία, σε εισαγωγικά. Μα όταν άρχισε να ευχαριστεί. Του Ιερατείου. Τη προπαγάνδα στο Χόλιγουντ. Ευχαρίστησε μέχρι και τη μάνα του, ας το πούμε. Δεν ξέρω ποιον ευχαρίστησε. Εγώ δεν πρόσεχα την ουσία, δεν πρόσεχα το τι ακριβώς έλεγε. Απλώς άκουσα το πώς το λένε, είδα το στυλ και δεν εστιάζω ποτέ, όπως και στις διαφημίσεις, στο τι ακριβώς λένε, εκτός αν κάτι μου τραβήξει την προσοχή και πρέπει. Αλλά είδα βασικά το μοτίφο. Είδα δηλαδή το στυλ με το οποίο μιλούσε και ήταν όντως αυτό που όλοι καταλάβαμε ήταν οι ευχαριστίες που δίνονται όταν στα Όσκαρ, όταν παίρνουν τα βραβεία. Λοιπόν, δεν ξέρω, αισθάνθηκαν ότι ήταν τόσο επιτυχημένο το έργο τους και ότι πήρανε το Όσκαρ της επικοινωνιακής πολιτικής στους, στα νομιστεράκια, εμάς δηλαδή, ας το πούμε, στους ηθαγενείς, που ξεκίνησαν χωρίς να έχουν το βραβείο στα χέρια τους να δίνουν τις ευχαριστίες. Γι' αυτό λέμε, μου αρέσει πάρα πολύ και σε απολαμβάνω βασικά. Και παρόλο που σήμερα είμαστε στα όρια της υπερκόπωσης και σερνόμαστε, πραγματικά και μόνο
που σκέφτομαι αυτό, ας το πούμε, το πώς αντιδράσαμε σε αυτή τη φιέστα, πραγματικά μου γεμίζει τις μπαταρίες. Θα ανοιχτείτε όμως λίγο το στυλ με το οποίο εγώ τουλάχιστον θα κάνω την εκπομπή σήμερα, διότι θα έχω αναφορά στις σημειώσεις, επειδή πραγματικά για να μπορέσω να πω, χωρίς να πλατιάσω, και ήδη πλατιάζω, αυτά τα οποία έχουμε. Θα είναι δηλαδή από τις λίγες φορές που θα χρησιμοποιηθούν οι σημειώσεις όπως τις γράφουμε. Έχουμε κάνει και ορισμένες άλλες φορές που αναφερόμαστε σε νομικά κείμενα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον μπαλάκι στην Τάνια που την διέκοψα, είχες πει ότι είναι η απόπειρα, η αντεπίθεση, και εγώ έκανα την παρένθεση. Και αυτή η παρένθεση, γι' αυτό είπα ότι θα περιοριστούμε σημειώσεις λοιπόν, σήμερα για να προλάβουμε. Εγώ εντωμεταξύ είμαι εντελώς το αντίθετο. Σήμερα δεν μπορώ να διαβάσω με τίποτα. Οπότε θα τα πω έτσι και θα προσθέτει η μάνα μου από τις σημειώσεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έχει συμβεί και συμβαίνει πάρα πολύ έντονα στον επικοινωνιακό τώρα πόλεμο και τον ουσιαστικό, αλλά κυρίως στον επικοινωνιακό τώρα εστιάζουμε, από τη δική μας τη μεριά, την παράταξη του ελληνικού λαού, λοιπόν, είναι ότι γίνονται συνεχείς και καταιγιστικές επιθέσεις και πιέσεις όσον αφορά την εντελώς αντιανθρωπιστική, την σαδιστική, θα έλεγε κανείς, και χερέκακη πολιτική που κάνει η κυβερνητική παράταξη εναντίον μας. Έχουμε γράψει εδώ πέρα, έχουμε γράψει αυτό το οποίο βασικά συνοψίζει. Δηλαδή, ως λαός, όλα αυτά τα χρόνια, και βέβαια με συνεχή βασικά ενδυνάμωση των αντιδράσεών μας βασικά και μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση όσο περνάει ο καιρός, γιατί μαθαίνουμε στην πράξη, όπως είπαμε, η Ελευθερία είναι σχολείο την περασμένη φορά. Βασικά έχουμε επιτεθεί αυτά τα χρόνια από το 9 και μετά και κυρίως από το 10, τέσσερα ολόκληρα χρόνια βασικά, την μη νομιμότητα, τον αντιανθρωπισμό, και όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα και εμπεδωμένα. Βεβαίως. Δεν είναι έκθεση ιδεών, είναι από με νομικά κείμενα και με σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι σε πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια των δικών τους εγκλημάτων. Την μειοδοσία που έχουν κάνει, την τεράστια αρπαγή ιδιωτικών περιουσιών, την χερέκακη και κακοήθη δίωξη του συνόλου των πολιτών από τη μέση και κάτω, από τη μεσαία τάξη και κάτω, όχι από τη μέση και κάτω, από τη μεσαία τάξη και κάτω. Από τη μέση και κάτω. Λοιπόν, τη χερέκακη και αυτό που είπε η Τάνια σαδιστικά, και βέβαια τη γενική εκποίηση της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια με το παράδειγμα του ελληνικού σήμερα, το οποίο είναι και αυτό επίκαιρο. Έχει έρθει η ώρα να δούμε με χαρτί και με μολύβι, γιατί πραγματικά πρόκειται για μία πραγματικά εγκληματική σπήρα και οργάνωση αυτών των αναξίων, των εθνικά αναξίων. Εθνικά αναξίων σύμφωνα με... Με το ιδιότυπο αδίκημα του 1945 της εθνικής αναξιότητας. Λοιπόν, δηλαδή, όπως ορίζεται εκεί τώρα πέρα, από τις πράξεις τους, από αυτές που κάνουν, και έχουμε πληθώρα αποδείξεων και αποδεικτικών στοιχείων, η οποία αυτή η συμμορία, η σπήρα αυτή, έχει γαντζωθεί στους θεσμούς μας και έχει καταστήσει ανενεργό το Σύνταγμα και το πολίτευμά μας. Και βέβαια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα υπερσυνταγματικά. Αυτά είχαμε γράψει για να μην τα ξεχάσουμε, έτσι και να μην πάει και χαμένος και ο κόπος που κάναμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν σε όλο αυτό το μέτωπο το οποίο κάναμε, δηλαδή όλο ο λαός μας έχει χτυπήσει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Με διαφορετικούς τρόπους, ο καθένας από τον άκρος απελπισμένο του να πηδάει από τον μπαλκόνι, το παράθυρο ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι τον πλέον συνειδητοποιημένο του να τους χτυπάει πραγματικά με τα ίδια τους τα όπλα, να τους τα γυρίζει μπούμεραν, που τώρα γίνεται όλο και πιο συστηματικό και γι' αυτό αναγκάστηκαν να κάνουν αυτό το καραγκιοζλίκι με το πλεόνασμα και την επιτυχία. Ναι. Την αποτυχημένη επιτυχία τους. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν ο λαός μας έχει κάνει, χτυπάει, έχει αντιδράσει σε όλα αυτά τα μέτωπα και τώρα... Τι γίνεται, Τάνια? Τώρα έχουμε ένα κύμα βασικά. Ναι, επειδή ακριβώς αρχίζει και συσσωρεύεται όλο και περισσότερο, συντονίζεται ο κόσμος όλο και περισσότερο. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο μεγάλος συντονισμός που αρχίζει και γίνεται όσον αφορά τις νομικές κινήσεις για τον ΟΑΕ. Και θα πούμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει και είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε για το ΚΕΑΟ.
αντιδράσεις και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν γίνει συντονισμένες κινήσεις με την ΔΕΗ. Ακριβώς. Ξεχνάμε, η ΔΕΗ ήταν πανωλευθρία τους. Δεν ήταν μόνο με εμάς, αλλά είναι και με μια σειρά αποφάσεων τα οποία έχουν δείξει το καταχρηστικό και αντισυνταγματικό αυτών των διαδικασιών οι οποίες έγιναν με το ATD και τα συναφή τα οποία έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και όχι μόνο. Επίσης έχει αρχίσει πάλι, έχει ξαναρχίσει πολύ πιο συστηματικά το όλο θέμα του ξύλου και των προπυλακισμών, όπως τους λένε, ας το πούμε. Δηλαδή από τους τροϊκανούς μέχρι τον εφοριακό, ο καθένας φοβάται ότι με το που θα πατήσει το πόδι του στην άσφαλτο ή θα μπει στο γραφείο του, θα φάει και καρπαζιά. Λοιπόν, ή ξύλο χειρότερο. Και το λέω αυτό διότι έχουν βγει πλέον και δημοσιεύματα παραπώνων των εφοριακών της ΔΟΗ που λένε ότι δεν έχουν προστασία προσπαθώντας να κάνουν τη δουλειά τους. Και εκεί έχει βγει και μια καινούργια επικοινωνιακή καραμέλα που θα την αναλύσουμε σε λίγο. Δηλαδή υπάρχει γενικώς μια τάση τεράστιας κατακραυγής από τη μια μεριά, αντίστασης από την άλλη, όπως αυτό το οποίο γίνεται... Στους προπυλακισμούς που είπες, θα πρέπει να πούμε ότι το παράδειγμα είναι, που δείχνει ακριβώς την επίταση του πράγματος, ότι μέχρι τώρα απλώς υπήρχε αποκλεισμός των χώρων στους οποίους θα κυκλοφορούσαν τα άτομα, οι πολιτικοί και τα άτομα της Τρόικας, τα οποία ερχόταν ή τέλος πάντων αυτού του κυκλώματος. Υπήρχε λοιπόν αποκλεισμός των δρόμων. Μετά υπήρχε πολύ περισσότερη φύλαξη, ας το πούμε, και απαγόρευση. Αλλά τώρα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μπαίνουν και βγαίνουν τρέχοντας. Από την πίσω πόρτα. Δεν είναι μόνο. Από την πίσω πόρτα γινόταν εδώ και κάποιο καιρό. Αλλά τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Τόμισεν μπήκε και βγήκε τρέχοντας. Ναι. Αυτό, και δηλαδή, γενικώς πάνε γρήγορα. Πηγαίνουν γρήγορα. Επίσης, είχαμε πει την περασμένη φορά, ο Βρούτσης, δεν ξέρω αν το είχαμε πει εδώ, το είχαμε πει σε ιδιωτικές συζητήσεις, δηλαδή όχι στην εκπομπή, ότι η συνάντηση που έκανε ο Βρούτσης, που ήταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο και κατευθυνόμενο κοινό... Ήταν στο εμπορικό επιμελητήριο Αθηνών. Εκεί πήγε. Ναι. Που όλοι πηγαίνουν, είναι σαν καφενείο. Λοιπόν, καταρχήν μπαίναν με διαπίστευση μέσα και με έλεγχο, δεν επιτρεπόταν κάμερες και μαγνητόφωνα και οποιοδήποτε πήγαινε να βγάλει το κινητό του και φαινόταν ότι θα πήγαινε να ηχογραφήσει ή να κάνει κάτι άλλο, τον μπαίνανε σηκωτό και έβγαινε από εκεί πέρα. Αυτό το έχουμε από αυτό από τη μάρτυρα, δηλαδή έχουμε μαρτυρίες. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο φόβος τους είναι τεράστιος. Για να μην φτάσουμε στο τι έγινε με τον Γεωργιάδη, που ας το πούμε... Αυτός ήταν και στο Imperial κιόλας, πήγε στο και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό, λοιπόν. Και υπάρχει και εκεί έχουμε και το θέμα της διεθνής κατακραυγής. Εδώ, σε αυτά τα οποία αναρτούμε εμείς, τα Ιτάνια, ας το πούμε, σε κύκλους οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Καθόλου. Δείχνουν άμεσα το πόσο απήχηση έχει το τι γίνεται στην Ελλάδα και το πόσο ο κόσμος ο οποίος το ακούει, ο απλός Ευρωπαίος πολίτης, άμεσα ταυτίζεται με τον ελληνικό λαό σε μια κατακραυγή ενάντια όχι μόνο στους Έλληνες κρατούντες και αυτούς που τους στηρίζουν, αλλά και γενικά σε όλη αυτή την τάξη της διεθνής, των διεθνών κυβερνώντων και κυβερνητικών. Έχουμε λοιπόν μια επιδείνωση βασικά για την αντίθετη μεριά της εμπράκτου αποδείξεως του πόσο αγανακτισμένος είναι και κυριολεκτικά ο Έλληνας πολίτης και αποφασισμένος όταν έρθει σε οπτική επαφή με τέτοιους παράγοντες να αυτοδικήσει. Διότι βασικά είναι το μόνο το οποίο του έχει απομείνει και αυτό το οποίο πραγματικά κατοχυρώνεται και από το Σύνταγμα με το 120 σίγμα και όχι μόνο και από άλλους και νόμους από και από τον ποινικό κώδικα. Επίσης υπάρχουν και κινητοποίησεις, όλα αυτά δεν δημοσιοποιούνται βέβαια. Δεν τα ακούμε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, ούτε καν και από αυτά τα οποία θεωρούνται, προσπαθούν να λανσαριστούν ως αντιμνημονιακά. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, αυτά έρχονται από τον κόσμο και δεν μπορούν, παρόλη την φήμωση η οποία υπάρχει, που γίνεται όλο και πιο έντονη,
δεν μπορούν να αποκριβούν, παραδείγματος χάρη, στις σκουριές, οι διαδηλώσεις που γίνονται, οι κινητοποίησεις που γίνονται και το ξύλο το οποίο πέφτει. Το θέμα με τις καθαρίστριες, οι οποίες, πώς το λένε, το οποίο συνεχίζεται, εκπαιδευτικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί και το τι γίνεται βασικά στις συγκεντρώσεις τους, στις διαδηλώσεις τους και όχι μόνο προς τους κυβερνητικούς, αλλά επίσης και προς τους προέδρους των τους εκπροσώπους τους βασικά, όπως θα δούμε παρακάτω στη συνέχεια του τι έγινε με το θέμα του ΚΕΑΟ, έτσι δεν είναι, και τον πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών. Ναι, τον πρόεδρο του Ασφαλιστικού Ταμείου των λοιπόν, πολιτικών μηχανικών. Εδώ θα δούμε δηλαδή ότι πραγματικά τα πράγματα έχουν αγριέψει, οπότε θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να πετύχουν τα πράγματα, τους στόχους που θα πούμε παρακάτω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι προσπαθούν, και εν μέσω όλων αυτών βγαίνει λοιπόν ο Σαμαράς με τον Στουρνάρα που ευχαριστούσε τέλος πάντων να ανακοινώσει ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα και θα δοθούν 500 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο Έλληνες, το οποίο ξεφτίζει και πάει ποιοι είναι αυτοί οι 1 εκατομμύριο Έλληνες, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σου το πω αμέσως ποιοι είναι και θα το αποδείξουμε και στη συνέχεια. Ναι, ναι. Το 1 εκατομμύριο Έλληνες είναι τα εξής συγκεκριμένα κομματόσκυλα και οι κομματικοί πελάτες, οι οποίοι θα ξεπλύνουν βασικά με αυτό το στυλ το βρώμικο χρήμα το οποίο τους δίνεται. Δεν θα είναι ο ελληνικός λαός, δεν θα είναι κανένας πολίτης επί της ουσίας και θα το δούμε στην πορεία και στην συνέχεια. Και γι' αυτό δόθηκε σε 1 εκατομμύριο. Από υποτίθεται, άκουσα αναφορές ότι υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια αναξιοπαθούντες ή άτομα τα οποία πραγματικά έχουν ανάγκη. Είναι 10 εκατομμύρια ο ελληνικός λαός, 9 εκατομμύρια κάτι. Λοιπόν, όμως, από όλα αυτά επελέγει 1 εκατομμύριο, το οποίο το οποίο είναι με κριτήρια εντελώς που κράζουν τι θα είναι. Δεν υπάρχουν κριτήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στη κριτήρια, συνέχεια. Θα δοθούν στις ΜΚΙΟ και θα δοθούν σε ένστολους. Και από αυτούς ένστολους. Σε ποιους ένστολους. Και γιατί. Εκεί πέρα όμως θα δούμε, πριν φτάσουμε εκεί, γιατί τώρα θα τα περδέψουμε, είναι ότι για να το δούμε είναι τι θέλανε να πετύχουν. Και μετά θα δούμε γιατί ακριβώς είναι μία επικοινωνιακή φούσκα αυτή και επικίνδυνη επικοινωνιακή φούσκα, εάν απέναντί τους οι κυβερνητικοί δεν είχαν τον ελληνικό λαό. Αλλά έχουν τον ελληνικό λαό βασικά. Λοιπόν, υπό την πίεση λοιπόν των αντιδράσεων του κόσμου, ο οποίος δεν πλέον πείθεται, δεν τρώει το κουτόχορτο που θέλουν να τον ταΐσουν, και βεβαίως εν όψη εκλογών και διαφόρων άλλων κρίσεων σε εισαγωγικά από διάφορες επιτροπές για το τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι συνέβη με την Τρόικα, τι συνέβη με τους κυβερνητικούς και όλα αυτά τα πράγματα, οι κυβερνητικοί έχουν δύο στόχους να πετύχουν βασικά. Ο στόχος τους είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ έρχεται το θέμα το οποίο ακόμη και τώρα το ακούμε, έχει ξεφτύσει βέβαια για τις προηγούμενες εκλογές, για μια σειρά από προηγούμενες εκλογές, με την Οθεία η οποία, την οποία μπήκε με σφραγίδα δική τους βασικά ότι έχει γίνει, αλλά είναι σαφές ότι αυτή η παράταξη των κυβερνητικών δεν έχουν φώτιση πραγματικά, δηλαδή δεν έχουν ανοιχτό πνεύμα, είναι πάρα πολύ παγιωμένοι και βάζουν πολύ στενά όρια στο πώς θα σκέφτονται και θα αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Γι' αυτό και οι συνταγές που χρησιμοποιούν είναι οι ίδιες. Οι ίδιες και οι ίδιες και οι ίδιες. Αυτό που αλλάζουν είναι, και αυτό όχι σε μεγάλο βαθμό, αν μπορούμε να βλέπαμε όλα τα περιτυλίγματα ή όλα τα πιάτα σερβιρίσματος ανά τις δεκαετίες που κάνω, θα δούμε ότι δεν απέχουν και πολύ. Αλλά βεβαίως όταν έχει περάσει πολύ καιρός, το κοινό στο οποίο σερβίρεται δεν έχει γνώση και επίγνωση του τι είχε συμβεί, πώς το είχαν σερβίρει σε παλαιότερες εποχές. Εν πάση περιπτώσει όμως θα αναγνωρίσετε αμέσως, ο στόχος με αυτό το πρωτογενές
πλεώνασμα, δηλαδή αυτό το δωράκι το οποίο ο Σαμαράς αποφάσισε να ανακοινώσει ότι θα κάνει σε κάποιους Έλληνες, δηλαδή στο ένατο των Ελλήνων βασικά, για τις θυσίες που έκαναν τα 9 ένατα, έχει στόχο το εξής, να πείσει τον κάθε ένα από μας, να πείσει εμένα βασικά, ότι ο διπλανός μου, ότι εσύ απέναντι, ή ο παραδίπλα, ή ο γείτονάς σου, ή ο οποιοσδήποτε άλλος, ψήφισε αυτό το οποίο θα μας σερβίρουνε σαν αποτέλεσμα για τις εκλογές που έρχονται. Και όχι μόνο τις πρώτες εκλογές, αλλά και τη σειρά εκλογών, βέβαια, τις οποίες περιμένουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο τους ενδιαφέρει, είναι σίγουρο και ξέρουν ότι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν από τους Έλληνες που έχουν απέναντί τους εξατομικευμένα. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν και που κάνανε και παλαιότερα είναι το διέρη και βασίλευε. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι the odd one out. Δηλαδή να αισθάνεσαι ότι εσύ είσαι η μύγα μέσα στο γάλα. Ο μόνος που σκέφτεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μπράβο. Και να μην ξέρεις αν ο γυαλός είναι στραβός ή αν εσύ αρμενίζεις στραβά βασικά. Αυτό λοιπόν που προσπαθούν να κάνουν είναι αυτό που μέχρι στιγμής η Καραμέλα, που είναι σίγουρο θα την αναγνωρίσετε, ότι εμείς όμως τους ψηφίσαμε. Και όταν λένε εμείς και λέει ο καθένας, εγώ δεν τους ψήφισα, ναι, αλλά τους ψηφίσαν όλοι οι υπόλοιποι, λένε. Αυτό λοιπόν που προσπαθούν να εξασφαλίσουν είναι, παρόλο που είναι εντελώς επιφανειακή φούσκα, είναι στο υποκειμενικό επίπεδο να μας πείσουν ότι τα αποτελέσματα τα οποία θα μας ανακοινώσουν, και κυρίως βλέπουμε ότι με το πρωτογενές πλεώνασμα ποιο είναι το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο στοχεύουν και θέλουν, είναι να βγάλουν ένα ικανό ποσοστό Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και κυρίως Νέας Δημοκρατίας βασικά. Βλέποντας τον Σαμαρά, δεν ξέρω, ήταν κανένας του ΠΑΣΟΚ στους πανηγυρισμούς. Όχι. Δεν ξέρω, δεν ασχοληθήκαν παρακάτω. Δεν δείτε το. Ανάλογα πράγμα με το πόσο πανηγυρίζουν, βλέποντας όμως το πόσο το έχει, μάλλον ακούγοντας, το πόσο το έχει πραγματικά προωθήσει επικοινωνιακά η δημοσιογράφος Κάτια Μακρύ στο Real FM, η οποία είναι γνωστή για... Πασοκόσκυλο είναι, τώρα ας μην το πούμε, και εσχρότατη, αλλά εν πάση περιπτώσει, το πόσο προσπαθεί, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, αλλά κυρίως να δείξει ότι πραγματικά ήταν κάτι σημαντικό και ουσιαστικό, ήταν κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ότι ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι αυτό που εισέπραξα εγώ. Ακούστε και θα δείτε. Και τη σημερινή, νομίζω, σημερινή εκπομπή. Δεν χθες. Χθες. Τέλος πάντων, χθες. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πατεντάρουν και αυτοί οι οποίοι είναι δεδηλωμένοι Πασόκοι και βασικά έχουν άμεσα συμφέροντα, διότι δεν είναι απλώς επειδή είναι λόγω ιδεολογίας, είναι σαφές ότι στοχεύουν, έχουν υποσχεθεί και στο ΠΑΣΟΚ να έχει ένα ποσοστό, βέβαια, από την πίτα την οποία σκέφτονται να κόψουν μόνοι τους και να, και πούνε, να ότι πούμε την ότι, ότι αυτή την πίτα βασικά την έχει κόψει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, και γιατί αναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό παλαιότερα, αυτό το ρόλο του ότι τους ψηφίσαμε και δεν τους έχει ψηφίσει κανείς, αλλά να αισθάνεσαι ότι είσαι ο μόνος που δεν τους ψήφισες ή ο μόνος που δεν πήγες να ψηφίσεις βασικά, είναι διότι το βασικό τους όπλο επικοινωνιακό, το οποίο και πάλι, στο οποίο και πάλι έχουν προστρέξει, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, και μάλιστα έχουν προστρέξει, πώς το ξέρουν, διότι μέχρι και την παραμονή της, πώς το λένε, της εκλογικής αναμέτρησης πλέον, επιτρέπουν, αν δεν κάνω λάθος, ενώ παλιά απαγορευόταν, δεν ξέρω, καναλάρχη, νομίζω ότι αυτό έχω ακούσει, ότι είπαν ότι επιτρέπουν τις δημοσκοπήσεις, ναι ή όχι. Νομίζει. Νομίζει και εκείνος, αλλά και εγώ άκουσα ότι συζητείται, αν δεν έχει περάσει, ότι πλέον η απαγόρευση του να σταματάνε... Του 15 ημέρου. Μπράβο, πριν από τις εκλογές έχει σταματήσει. Γιατί αυτό? Αυτό δείχνει ότι βασικά θα πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή να σε τορπιλίζουν το τι θα κάνει το σύνολο, αυτό το κατασκευασμένο σύνολο το δικό τους, μπας και αποφασίζεις να μην είσαι ο μόνος και να μην αισθάνεσαι τόσο μοναχός σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο. Ή για να φτύσεις όλους τους άλλους και να πιστείς ότι οι υπόλοιποι φταίνε
για αυτό το οποίο θα γίνει κλπ. Λοιπόν, επειδή όμως οι δημοσκοπήσεις πλέον είναι το μεγαλύτερο αστείο το οποίο ακούγεται και ένα από τα, το είπαν ακόμη και από τον αντιμνημονιακό Real, το αστείο με την Κρυμαία που ήταν για να προσαρτηθεί στη Ρωσία, να αποσκυρτήσει από την Ουκρανία να, και να προσαρτηθεί στην Ρωσία το δημοψήφισμα το οποίο έγινε βασικά και είπαν ότι ξέρω εγώ υπέρ της Ρωσίας ποσοστό ξέρω εγώ 30% κατά της Ρωσίας 9% και το υπόλοιπο το ποτά. Ας το πούμε. Λοιπόν, και δεν είναι το μόνο. Και άλλο, και αυτό πάρα πολλά. Απλώς θέλω να πω ότι είναι. Εδώ έχει γίνει της πλάκας, ας το πούμε. Βεβαίως, το θέμα των δημοσκοπήσεων δεν τους ενδιαφέρει βασικά τόσο πλέον πολύ και το ξέρουν και γι' αυτό καταφύγανε στο επικοινωνιακό κολπάκι του πλεονάσματος. Τους ενδιαφέρει σε επίπεδο εξωτερικό κυρίως και στο επίπεδο των, πώς το λένε, εξωτερικής επικοινωνιακής πολιτικής για να πιστούν οι άλλοι λαοί. Όχι οι άλλοι κυβερνώντες, δηλαδή, για να πιστούν οι άλλοι λαοί και κυρίως εκεί πέρα να αποφασίσουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από την Ελλάδα, γιατί θα πούν, εντάξει, έχουμε πει ότι στην Ελλάδα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αφού οι Έλληνες τους θέλουν και τους ψηφίζουν, και αυτό το επιτυγχάνουν με τις δημοσκοπήσεις, τις πλασματικές που κάνουν οι ίδιοι, βέβαια, με το συνάφι τους, το οποίο υπάρχει. Αυτό λοιπόν, το βασικότερο, και αυτό θα πρέπει, γιατί επιμένω τόσο πολύ. Αυτό το θέμα, ναι, αλλά εμείς τους ψηφίσαμε, από ακόμη και τώρα οι δημοσιογράφοι που είναι οι δικοί τους και οι εγκάθετοί τους το λένε, βασικά όταν πας και λες και αποδεικνύεις ότι δεν τους ψηφίσαμε κοινοθευμένοι, ξανά η καραμέλα είναι, ναι, ναι, αλλά εμείς, εγώ δεν τους ψήφισα, ναι, τους ψήφισαν όμως οι άλλοι. Και ξέρω ο παππούς μου στο χωριό που τι φαντάζεται και τι λέει και εκεί είναι και θα ακούσετε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, άρα, για να το κάνουν αυτό, είναι σαφές, διότι κάνουν έχουν τις δικές τους μυστικές μετρήσεις, οι οποίες πραγματικά υπάρχουν και γίνονται με άλλους τρόπους και όχι με αυτές τις ηλικιώδεις. Και όχι με τηλέφωνα και μπράβο, με τηλέφωνα και τέτοια. Θυμήθηκα το άλλο ανέκδοτο που μου είπε σήμερα. Με τον Αλιάκμονα. Μπράβο, που πώς το λένε, για μία άλλη δημοσκόπηση, κατά πόσο ποιο είναι το κόμμα το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη... Δεν όμως το ξεκινάει έτσι, γιατί... Πώς το ξεκινάει. Λέει, κάνουμε μια πολιτική έρευνα. Πείτε μας παρακαλώ, τι είναι ο Αλιάκμονας, ποτάμι. Ευχαριστώ. Κλακ. Η απάντηση, λοιπόν. Πόσοι απάντησαν το ποτάμι στην πρώτη ερώτηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορεί να έρθει και 110% έτσι πώς θα είναι, ότι όλοι θέλουν το ποτάμι. Και το κάθε ποτάμι, εντάξει, αυτό λέμε. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε, τις δικές τους μυστικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι των κυβερνητικών, αλλά είναι αυτών οι οποίοι βάζουν τους κυβερνητικούς, είναι αυτών οι οποίοι διοικούν αυτόν τον κόσμο, κρυφά όμως, γιατί είναι θρασίδηλοι και γιατί ξέρουν ότι δεν θα περάσει στους λαούς, αυτό είναι γεγονός, το οποίο έχει αποδειχτεί συνέχεια στην ιστορία και ακόμη και στην πρόσφατη ιστορία και τώρα και στις ημέρες μας, βασικά δείχνεται με όλες αυτές τις, πώς το λένε, τις παρενθέσεις, αυτό το οποίο γνωρίζουν είναι ότι το 95% των Ελλήνων δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν ψήφο η οποία να είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα. Ναι, αλλά το υπόλοιπο 5% μόνο θα ψηφίσει τα άλλα κόμματα, συμπεριλαμβάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τη Χρυσή Αυγή και μέχρι και αυτά που είναι έξω από τη Βουλή και έχουν διάφορες ταμπέλες. Βασικά τα κόμματα έχουν πεθάνει για το ελληνικό κοινό. Τα κόμματα έχουν πεθάνει και όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι επί του παρόντος τώρα. Έχουμε πει ότι για τις εκλογές θα αναφερθούμε για το τι θα πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που έχουμε μπροστά μας, για να επιλέξει ο καθένας τι θέλει να κάνει. Αλλά να ξέρει ότι από όποιο δρόμο και να πάει, να ξέρει τι θα βρει μπροστά του. Εδώ όμως, με αυτό το επικοινωνιακό, η Τάνια βαρέθηκε, αλλά όχι, εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω. Γιατί, δεν βαρέθηκα. Ξεβλέπω. Λοιπόν, αυτό το οποίο βασικά... Δεκτό. Λοιπόν, αυτό το οποίο
βλέπουμε είναι ότι προετοιμάζεται μια τεράστια ανοθεία στις απεγνωσμένες τους και απελπισμένες τους προσπάθειες να συνεχίσουν να παραμένουν όσο περισσότερο μπορούν. Και δεν παραμένουν μόνο για την καρέκλα, και η καρέκλα για αυτούς είναι σημαντική. Γιατί ένα άτομο το οποίο πραγματικά δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν πιστεύει στον εαυτό του, χρειάζεται τις καρέκλες με τις ετικέτες, χρειάζεται τα κοσμήματα, όχι αυτά τα κοσμήματα, χρειάζεται τα χρυσαφικά, τα πώς το λένε και τα λοιπά, τα διαδήματα, χρειάζεται και άλλα πράγματα τα οποία δείχνουν είναι σύμβολα κύρους και θέσεως, για να μπορέσει να αισθανθεί ότι μπορεί να υπάρξει μέσα σε μια κοινωνία ίσων ανθρώπων. Δηλαδή, είναι άτομα τα οποία ξέρουν ότι πραγματικά έχουν αυτή την συνέστηση ότι δεν έχουν καμία αξία τα ίδια και ότι θα πρέπει να καταφύγουν σε εξωτερικά σύμβολα για να μπορέσουν να υπάρξουν και ίσως και να επιβληθούν. Είναι αυτό το οποίο κανένας ουσιαστικός άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά φτιάχνει τη ζωή του και εξαρτάται από τα χέρια του, δεν το χρειάζεται. Στην πραγματικότητα και το έχει αποδείξει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν όμως, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η καρέκλα που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά είναι όλα αυτά τα οποία κάνουν αυτό το διάστημα. Γιατί ξέρω ότι την καρέκλα ούτως ή άλλως θα την αποχωριστούν λίαν συντόμως. Και αυτό μας το δείχνει ο άλλος του στόχος. Διότι ο μεν ένας στόχος είναι να προσπαθήσουν να σε ξεγελάσουν με το να λένε ότι εσύ ναι, δεν ψήφισες, αλλά ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι. Ο διπλανός, ο παραδιπλανός. Ο δίπλας σου με το 500άρικο, ξέρω εγώ, ή τα 40 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Με το ένα ακόμα κάτι. Θα πούμε τι λένε ότι δίνουν. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε και χαρτί και μολύβι. Και θα σας δώσουμε και ορισμένες ασκήσεις για να ενημερώσετε και εμάς. Γιατί λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούμε να τις κάνουμε μόνες μας. Αλλά θα σας πούμε τη μεθοδολογία και πραγματικά θα χαρούμε να δούμε το μέγεθος, βασικά το τι μας λένε οι αριθμοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λοιπόν είναι το ένα, το άλλο όμως και το βασικότερο είναι ότι βλέπουν ότι πραγματικά τα περιθώρια στενεύουν. Ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί αυτή τα άτομα, οι προτεργάτες αυτής της περίοδου, να κρυφτούν πίσω από άλλες καταστάσεις, εν είδη βασικά πώς έχει γίνει με τη μεταπολίτευση, θα το πούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, που στη μεταπολίτευση τυπικά οι προτεργάτες της Χούντας έφυγαν από τη μέση και χρειάστηκε να δικαστούν, σε εισαγωγικά. Προετοιμάζονται λοιπόν... Καφεδάκι. Αν είναι δυνατόν, θα το χρειαστούμε λίγο. Ωραία, μας έχουν φέρει καφέ εδώ πέρα, γιατί ανεβάζει, πώς το λένε, την... λοιπόν, το κοιτάμε και μας κάνει κανένα λάχης. Ελάτε. Οπότε, σας είπαμε ότι εμάς είναι μια ζωντανή εκπομπή και είναι σαν να είσαστε κι εσείς μαζί μας στο στούντιο ή εμείς να είμαστε στο σπίτι σας. Οπότε, δεν κρύβουμε τίποτα. Η Τάνια έφερε τον καφέ. Ωραία. Λοιπόν... Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και σε εσάς, αλλά μπορείτε να κάνετε και εσείς το δικό σας, αν έχετε ακόμη καφέ, λοιπόν, και να τον πιούμε μαζί. Αυτό λοιπόν το οποίο ετοιμάζουν τώρα, είναι ότι θα κληθούν, έστω και για τα μάτια, να γίνει κάποια εξεταστική. Ανάλογα με το τι έχουν απέναντί τους, με το πόσο έχουν ένα είτε λαό... Είτε κάποια δίκη, είτε κάποια... Με το πόσο έχουν ένα λαό που έρευνα. Πιστεύει ότι... Αυτό που βγήκε το αποτέλεσμα, βασικά, έχει βγει από τον ίδιο και από εκεί και πέρα δεν ζητάει πολλά πράγματα ή έχουν ένα λαό ο οποίος πραγματικά περνάει τον οποιονδήποτε διεκδικήσει την καρέκλα της εξουσίας από το αν πραγματικά έχει βγει ως επιλογή του λαού και έχει ανάγκη την επικύρωση, την επιβεβαίωση, την αποδοχή και βασικά την λαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης για να καθαρίσει αυτή την κόπρα του Αυγία. Λοιπόν, για να το κάνει λοιπόν, και εδώ θα πούμε στη συνέχεια τι χρειάζεται και τι θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Αλλά όμως δεν είναι το απόψινό μας. Εδώ λέμε ότι δεν είναι ο απόψινός μας στόχος. Αυτό το οποίο θέλουν είναι να έχουν νομικά
και πολιτικά επιχειρήματα, τα οποία θα μεταχειριστούν οι συνεργοί τους βασικά στο εξωτερικό. Γιατί λέμε συνεργοί τους? Ποιοι είναι αυτοί που διόρισαν την Τρόικα στην Ελλάδα και την ενέκριναν? Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, και όχι μόνο, απλώς λέω ένα απλό, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, η οποία έρχεται να υποτιθέμενα να ελέγξει για τα κακώς κείμενα, θα χρειαστούν πατήματα για να μπορέσουν να φέρουν μία αθώωση, σαν αυτή που έγινε στα κομματόσκυλα που σας είχα πει πριν από 2-3, στις 6 τέλος πάντων του μηνός. Και επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν δημοσιεύματα αφενός θετικά για την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα, σε στυλ, lifestyle, ξέρω κτλ. Αλλά επίσης, από την άλλη μεριά, έχουν αρχίσει και βγαίνουν και δημοσιεύματα που λένε ότι έχει γίνει μια ανθρωπιστική καταστροφή στην Ελλάδα, ασύλληπτου μεγέθους, και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία... χρησιμοποιούν και πάρα πολύ τον όρο τον οποίο είχαμε αναφέρει εμείς στην προσφυγή μας στη ΧΑΗ, και το έχει επαναληφθεί, κατά κόρο επαναλαμβάνεται πλέον εντός της χώρας, για τη γενοκτονία. Ναι, γίνεται μια τεράστια γενοκτονία αυτή τη στιγμή, που όταν τη δούμε με αριθμούς, πραγματικά δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στη Γερμανία του Χίτλερ, πριν να φτάσει, ας το πούμε, να κυριαρχήσει, δεν φαινόταν έγινε και τότε γενοκτονία στους ίδιους τους Γερμανούς μέσα. Αλλά και τότε δεν ακουγόταν και δεν φαινόταν. Όχι μόνο δεν ακουγόταν, δεν υπήρχε περίπτωση. Μπράβο. Και αν κάποιος μιλούσε, τον βουτούσαν και αυτόν. Μπράβο, λοιπόν. Αυτό, λοιπόν, το οποίο πραγματικά θέλουν και να υπάρχει, είναι να έχουν κάποιο επιχείρημα το οποίο να οδηγήσει σε μία αθώωσή τους λόγω του άδολου. Ότι δεν υπάρχει δόλος. Ότι δεν υπήρχε δόλος. Δηλαδή, ότι βασικά αυτά τα οποία τα κάνανε με καλή πίστη, γιατί έτσι το πίστευαν. Άσχετα αν είχαν όλες τις ενδείξεις οτιδήποτε, αυτοί όμως το πίστευαν, και αυτό που θέλαν ήταν να πραγματικά να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό ή κάτι τέτοιο. Και μάλιστα ίσως να παρουσιάσουν και μία φαινοτυπική ωφέλεια, του τύπου, ξέρω εγώ, ότι είχαμε ανάπτυξη τόσο, δηλαδή πέτυχαν τα μέτρα για το κράτος, αλλά το κράτος πέθανε και ο λαός επίσης πέθανε. Αυτό δεν θα σταθεί, διότι ούτως ή άλλως, θα το πούμε συνέχεια, διότι υπάρχει, αμέσως καταρρύπτεται αυτό. Αυτό όμως το οποίο θα πούνε είναι ότι μέσα στη βλακεία που τους έδερνε, με τη νομική έννοια, όπως θα πούμε στη συνέχεια, διότι εκεί θα καταλήξουμε, διότι αυτό το οποίο κάνανε, το πρωτογενές πλεόνασμα, ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να το αποδώσουν στον ελληνικό λαό, δείχνει τεράστια ανικανότητα, με πατέντα και βλακεία με την νομική έννοια. Και θα το πούμε γιατί. Διότι είναι ο χείριστος τρόπος, πραγματικά, για να μπορέσεις να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Για να μην μιλάμε για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ακόμη και με αυτά τα κεφάλαια τα οποία υποτίθεται ότι θέλουν να δώσουν... Που αριθμητικά και ονομαστικά έχουν ανακοινώσει. Ναι, χωρίς να κοιτάξω πώς προέκυψαν, το οποίο καταρρύπτει βέβαια όλα αυτά περί αναπτύξεως, περί καλής διαχείρισης των οικονομικών, περί καλών κινήσεων κτλ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είναι ότι θα αθωθούν λόγω βλακείας. Αυτό προσπαθούν να κάνουν βασικά, και λόγω ελλείψεως δόλου. Και επίσης, βεβαίως, αυτός ο δεύτερος στόχος τους σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν, ότι θα δούνε, γιατί τώρα αυτό το οποίο κάνανε, πέρα από την επικοινωνιακή πολιτική, την οποία, δηλαδή την προπαγάνδα που κάνανε προς τον κόσμο, για να μας πείσουν για αυτό, ταυτόχρονα κάνουν και τις πραγματικές τους μετρήσεις για να δουν αν ο κόσμος το χάψε στην κυριολεξία. Δηλαδή, αν πραγματικά το πίστεψε και μπορεί να σταθεί, έστω και για τα μάτια, χωρίς να ξεφωνηθεί άμεσα και να μην τρέξει ο κόσμος στο Σύνταγμα να τους φάει εκείνο το βράδυ της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων, ότι πραγματικά θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή και τα δύο μαζί. Εάν λοιπόν δουν από τις πραγματικές μετρήσεις που κάνουν τα αφεντικά τους, που είπαμε, ότι δεν μπορεί ούτε με σφαίρες πραγματικά να πιστεί ο ελληνικός λαός, τότε θα πάνε στην άλλη την εναλλακτική λύση, για την οποία ετοιμάζουν
βασικά να έχουν, να έχουν, πώς το λένε, δικαιολογίες ότι, που θα οδηγήσουν σε αθώωση λόγω αμφιβολιών ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Ή να τους δώσουν άφεση αμαρτιών. Προετοιμάζουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα μπορέσουν, όχι γιατί δεν θα τους ψηφίσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν πιστέψει τα νοθευμένα αποτελέσματα που θα μας σερβίρουν. Αυτό είναι το θέμα απλά. Αυτό δεν λοιπόν είναι... ετοιμάζουν ήδη ένα άλλο δίπολο. Θέλω να το πω, ναι. Γιατί σε αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, ακριβώς επειδή επαναλαμβάνω την άλλη καραμέλα πάρα πολύ, ότι το θέμα στις δημοσκοπήσεις, το θέμα στην προεκλογική εκστρατεία και το θέμα στα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι η καταμέτρηση του αν εσύ ψηφίσες οτιδήποτε. Λοιπόν, το θέμα είναι απλά τι θα πιστέψεις ότι ψήφισαν οι υπόλοιποι. Αυτό τους ενδιαφέρει και εκεί είναι που στηρίζονται σε όλη αυτή την κατάσταση. Και όχι και μόνο τι θα πιστέψεις, αλλά και τι θα μπορέσει να σταθεί μέσα από τη δική τους την προπαγάνδα, όχι το τι θα σταθεί μέσα στο λαό, δηλαδή κατά πόσον η δική τους η προπαγάνδα θα μπορέσει έστω και κάπως να κρατήσει τα προσχήματα στην κοινή γνώμη, στο εσωτερικό και βέβαια κατ' επέκταση και στο εξωτερικό. Διότι όσο και αν στο εξωτερικό αρχικά πει συγκεκριμένα πράγματα, είναι μαθηματικά σίγουρο και είναι θέμα χρόνου ότι αν στο εσωτερικό είναι διαφορετική κατάσταση, αυτό θα ανατραπεί. Η τοποθέτηση που θα κάνει προπαγάνδα θα καταρρεύσει και θα καταπέσει όπως έγινε. Η προπαγάνδα προσπάθησε να κάνει ο ΓΑΠ ενάντια στην Ελλάδα, έχει καταπέσει παταγωδώς. Παραδείγματος χάρη σήμερα διάβασα στην Huffington Post, λοιπόν, και στο BBC έχω δει ορισμένα άλλα επίσης πράγματα. Λοιπόν, το Huffington Post που όλοι διαβάζουμε και όλοι βλέπουμε. Τίποτα, είναι ένα σαν ποικίλης ύλης σοβαρούλικο, ας το πούμε, κάπως. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, σοβαρότητα είναι αυτή που θα μας φάει, πάμε. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ χίλοι καρδινάλοι, είναι ένας καρδινάλιος. Λοιπόν, σε πάση περιπτώσει όμως για πρώτη φορά αναφέρθηκε ότι στην Ελλάδα οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν 45%. Και αναφέρει ότι υπάρχουν επίσημα στοιχεία, γι' αυτό δεν λέει ποια είναι τα στοιχεία, το λέει όμως. Συν μιας σειράς άλλων πραγμάτων για την επίδραση και την γενοκτονία η οποία γίνεται στους Έλληνες, από τις τα Stillbirths, πώς τα λένε, τις... Από τα... τις γεννήσεις νεκρών παιδιών, ναι. Αυτό δεν λες. Από τα παιδιά που γεννιούνται νεκρά. Ναι. Νεκρά, λοιπόν. Ότι έχουν αυξηθεί και αυτά πάρα πολύ, ενώ ήταν στο ελάχιστο, διότι δεν μπορούν οι μητέρες ή οι έγκυες να πάνε να έχουν, τέλος πάντων, προγενετική περίθαλψη κλπ. Δηλαδή, έχουν αρχίσει... Εδώ τώρα, αυτό είναι για το παρακάτω. Υποτίθεται ότι έχει 500 εκατομμύρια. 400, δεν με ενδιαφέρει, 500 εκατομμύρια που είπε, τα οποία έχουν περισσέψει από το τι έχει αρπάξει από τον ελληνικό λαό και τι προβλήματα έχει κάνει και θέλει να τα δώσει σε ένα πρώτο, πώς το λένε, σε μία πρώτη φάση για να μπορέσει να ανακουφιστεί αυτός που έχει κάνει θυσίες. Αντί λοιπόν να μοιράσεις τα 500 εκατομμύρια σε ένα εκατομμύριο αγνώστου προελεύσεως αποδεκτών, διότι το να λες αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη δεν μου λέει τίποτα. Και ο Στουρνάρας έχει πει ότι η μάνα του έπαιρνε, δεν ξέρω, μία σύνταξη η οποία ήταν, δεν ξέρω αν είναι στο 500 τσάτ. Ευρώ. Κάτι από τη σύνταξη. Στο τσάτ μας λένε καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα μπήκαν. Λοιπόν, όχι, τώρα καλά, λοιπόν, το είπε καλησπέρα. Ο εάν, πώς το λένε, εάν θυμούνται, τι σύνταξη έπαιρνε η μητέρα του Στουρνάρα, που ήταν κάτι για νοικοκυρές ή κάτι κοινωνικό, το ΕΚΑΣ, κάτι πάντων, τέτοιο. Ότι, και αυτή κάτι ήταν αναξιοπαθούσα. Αναξιοπαθούσα. Λοιπόν, το πώς ορίζει κανένας, ο Πάγκαλος δεν έχει πει ότι δεν τα βγάζει πέρα. Δεν τα βγάζει πέρα και με τις μειώσεις που του είχαν γίνει. Άρα λοιπόν και αυτός είναι αναξιοπαθών, ο οποίος έχει πληγεί από την κρίση. Λοιπόν, ποιος ήταν ο εφοπλιστής ο οποίος δήλωνε φτωχός, ο οποίος έχει χρήμα. Όχι. Κάποιος από τέτοιος, λοιπόν, πάντως. Άρα το τι εμείς, το τι θα εκτιμήσουν αυτοί ότι είναι οι αναξιοπαθούντες, είναι κάτι το οποίο πραγματικά, ή αυτοί που έχουν ανάγκη, είναι κάτι το οποίο έχει σηκώνει τόσο νερό όσο πραγματικά είναι οι καταράκτες του Νιαγάρα.
Μπορείτε δηλαδή ό,τι πείτε. Ό,τι θέλετε. Μπράβο. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι διότι εάν έχουμε αντικειμενικά κριτήρια, είναι σίγουρο θα είναι 1 εκατομμύριο αυτοί που εντάσσονται σε αυτά τα κριτήρια. Ήδη έχει υποθεί για 3,5, ανέφερα. Λέει ο Καντινάτσος ότι έχει ανοιχτό το Vimedia και ακούει πολλή ώρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο στην πραγματικότητα, εδώ όμως αποσυγχρονίστηκα, αν είναι, έχουν πει ότι είναι 3,5 εκατομμύρια. Ποιος θα πρωτοπάρει από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια? Θα υπάρχει λίστα με σειρά προτεραιότητας? Άλλο κριτήριο είναι αυτό το πράγμα. Θα πάει με αλφαβητική κατάσταση, θα πάει ανάλογα με τον τόπο κτλ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ πέρα, στον τρόπο με τον οποίο τα μοιράζουν, λένε ότι θα τα μοιράσουν, υπάρχει καταρχήν μεγάλη καταπάτηση του συντάγματος. Υπάρχει δηλαδή τεράστια ανισότητα και μεροληψία, με όποιο κριτήριο και αν χρησιμοποιήσουν. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να το κάνουν, για να δοθεί σε όλο τον ελληνικό λαό, ήταν αντί να δώσει σε κάθε μία τσέπη πόσο είναι ένα 500, πώς το λένε, εκατομμύρια για ένα εκατομμύριο, πώς το λένε, Έλληνες, για ένα εκατομμύριο αποδέκτες, φτάνει τα 500 ευρώ, εφάπαξ. Το οποίο αν το διαιρέσουμε με το 12 μήνες, είναι κάπου γύρω στο 42 περίπου. Είναι 41 ακόμα κάτι, το είχαμε κάνει. 42 ευρώ το μήνα. Είναι 42 ευρώ το μήνα. Αν το διαιρέσουμε δια του 12, έρχεται 1 ακόμα κάτι ευρώ την ημέρα. Έλα, κουλούρι. Λοιπόν, και πολλοί είπανε ότι και αυτά θα έχουν και φορολόγηση. Εγώ σας λέω ότι δεν χρειάζεται η άμεση φορολόγηση. Η έμεση φορολόγηση η οποία γίνεται και η οποία υπάρχει μόνο στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, της ΔΕΗ βασικά, και επίσης η οποία υπάρχει και στα είδη πρώτης ανάγκης με το ΦΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα, στην πραγματικότητα ό,τι και να δώσουν το είναι, πώς το λένε, έχει ήδη επιστραφεί πίσω χωρίς και μάλιστα αφήνοντας και μείον. Από οτιδήποτε θα δώσουμε στον κόσμο. Εάν πάρουμε επίσης αυτόν ο οποίος, κατά μέσο όρο, αυτοί που είχαν συντάξεις ή μισθούς, οι οποίοι ήταν γύρω στις 2.000, 1.500 και έχουν φτάσει στα 700, το να του δώσεις για μία φορά 500 ευρώ, και όχι σε όλους, στην πραγματικότητα σε κάποιους, ενώ ταυτόχρονα όλος ο τιμάριθμος, όλες οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και που έχεις δημιουργήσει και άλλες, διότι τους έχεις αναγκάσει, εκτός από όλες τις υποχρεώσεις που έχουν, που είναι επαυξημένες, να πληρώνουν και πράγματα τα οποία έπρεπε το κράτος, ήταν το κράτος, είχε εγγυηθεί ότι θα τα άδινε, όπως ήταν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση σε νοσοκομεία κτλ. Και πολλά άλλα, αλλά ας πούμε, ας μείνουμε μόνο εκεί πέρα, στην πραγματικότητα, δεν έχεις δώσει τίποτα, έχεις δώσει ένα αέρα κοπανιστό, ο οποίος δεν θα φανεί στον άνθρωπο. Δεν θα φανεί καθόλου. Λοιπόν, και αν υποθέσουμε ότι στα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη που λες, ήδη εσύ δεν τα έχεις χρεώσει ότι σου χρωστάνε, οπότε θα τους το κρατήσεις έναντι, όπως έχουν κρατήσει, ας το πούμε, από πολύ κόσμο τις επιστροφές που θα είχε από την εφορία. Άρα, στην πραγματικότητα, πώς θα μπορούσε να δοθεί σε όλο τον κόσμο αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα οποία... Για τα οποία είπανε, αν δεν κάνω λάθος, ότι το ποσό, εντάξει, δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι μία αρχή. Κρατήστε τα 500 εκατομμύρια ως μη μεγάλο ποσό, γιατί σε λίγο θα το χρειαστούμε. Άρα λοιπόν, πώς θα επωφελούνται όλοι οι πολίτες από αυτά τα 500 εκατομμύρια, αν δεν έκλεινες τα νοσοκομεία. Και αν αυτά τα 500 εκατομμύρια τα έδινες για να διατηρήσεις την υγεία την οποία την έχεις τυνάξει από το παράθυρο. Και αν τα άλλα εκατομμύρια που ανακοίνωσες ότι θα δώσεις στους άστεγους, όχι κατευθείαν στους άστεγους, όχι, θα τα δώσεις στους δήμους και στις ΜΚΙΟ που... για να δώσουν στους άστεγους. Τώρα, λοιπόν, τους οποίους εσύ τους έκανες άστεγους, αφού τους πήρες ό,τι είχαν και δεν είχαν, για να εξαρτώνται για το πιάτο φαγητό, αν το έχουν. Και δεν μιλάμε για να έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους
απλώς και μόνο για φυσική επιβίωση που δεν την έχουν. Εδώ πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, είναι εσχρό να βλέπεις ανθρώπους κάτω από κουβέρτες ξαπλωμένους. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχα δει ποτέ μου στα χρόνια τα οποία έχω ζήσει. Είναι κάτι που το τελευταίο, βασικά τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας όλο και μεγαλώνει και μεγαλώνει επίτηδες αυτό που το κάνουμε. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, εδώ πέρα έχουμε ότι όλο το θέμα, γιατί το ξεκίνησα για να πω ότι τα 500 εκατομμύρια βασικά, αυτά τα οποία είπαν ότι θα δώσουν, στην ουσία όχι μόνο δεν θέλουν να πάνε στον κόσμο και δεν θα πάνε στον κόσμο για πολλούς λόγους, αλλά εάν πραγματικά θέλανε να αποδώσουν στον κόσμο σωστά πράγματα, θα τα δίνανε εκεί που θα είχαν άμεση απήχηση. Δηλαδή είπε η Τάνια, διάβασε ότι σε αυτές τις αναλύσεις από το εξωτερικό, οι οποίες, όχι τις αναλύσεις, τις αναφορές για το τι συμβαίνει με τους θανάτους στην Ελλάδα, ότι ένα ποσοστό των παιδιών, τα οποία, των βρεφών που γεννιούνται νεκρά, είναι διότι δεν υπάρχει καλή προγεννητική φροντίδα και αγωγή στις μητέρες τους. Άρα το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να γίνει, θα ήταν να κοιτάξουμε αυτό. Και όχι μόνο για τα βρέφη, ας το πούμε, για τις εγκυμονούσες και τα βρέφη τα οποία πρόκειται να γεννηθούν. Αλλά επίσης θα έπρεπε να το κοιτάξουμε και για τα άλλα, για τις άλλες καταστάσεις. Πηγαίνουμε εδώ λοιπόν, εδώ πλατείασα πάλι. Όχι, δεν πλατείασες, βασικά, γιατί εδώ, ουσιαστικά λοιπόν, τι έχουμε. Αντί να... αυτοί λοιπόν είχαμε ξεκινήσει ότι χτίζουν, προσπαθούν να χτίσουν, ότι είχαν την καλή θέληση. Ναι. Και βεβαίως η καλή θέληση, διότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να ζυγίσεις πώς θα ωφελήσεις το δημόσιο καλό, με ποιον τρόπο. Όπως είπαμε, ένα απλό παράδειγμα τώρα. Αν τα βάλουμε κάτω με χαρτί και με μολύβι, θα μπορούσαν να βγουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή με 500 εκατομμύρια θα μπορούσε να κάνεις τεράστια πράγματα για να ανακουφιστεί ο πληθυσμός. Εάν τα έκανες όμως στις εστίες και με τον τρόπο που θα είχαν τεράστια απόδοση. Με αυτό το οποίο κάνανε βασικά, αυτό το οποίο θέλουν είναι πραγματικά να προετοιμάσουν, σε περίπτωση που δεν περάσει το πρώτο τους σενάριο να σερβίρουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να βγουν το επόμενο δίπολο, δηλαδή η επόμενη διπολική ομάδα, η οποία τεχνητά διπολιτεί, η διπολική που έρχεται, το ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα από τη μία μεριά, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή τη στιγμή έχει προετοιμαστεί, και από την άλλη αναδύεται ένα ποτάμι. Λοιπόν, ή οποιοδήποτε άλλο μόρφωμα, το οποίο θεωρούν ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μετά από την πτώση των σημερινών κομμάτων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό είναι μια συνταγή που την έχουν κάνει πολλάκι. Την τελευταία την βιώσαμε το 1974. Γιατί γελάμε? Υπάρχει για το ποτάμι που αναδύεται. Ναι. Λοιπόν, δεν αναδύονται τα ποτάμια. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό λοιπόν, προσπαθώντας να διονύσουν μία κομματοκρατία η οποία δεν μπορεί να σταθεί πλέον, αυτοί επιμένουν σε αυτή την παλιά συνταγή να μετουσιώνουν ξοφλημένα κόμματα, τα οποία πραγματικά είναι σπήρες, έχουν βασικά στιγματιστεί ως πύρες εγκληματικές ή ως ανίκανοι να κυβερνήσουν, μετουσιώνοντάς τα σε καινούρια κόμματα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το παράδειγμα της μεταπολίτευσης, που το εγκληματικότατο κόμμα της ΕΡΕ, και λέω εγκληματικότατο, το αιματοβαμμένο, με τη βία και την οθεία την οποία είχε επιβάλει, αλλά και κυρίως βέβαια με το αίμα του Γρηγόρη του Λαμπράκη στα χέρια του. Γι' αυτό έφυγε ο Καραμαλής, γιατί τότε θα τον είχαν αυτοκτονήσει οι υπόλοιποι Έλληνες, πραγματικά, για αυτό το οποίο έκανε. Λοιπόν, η ΕΡΕ λοιπόν μετονομάστηκε σε Νέα Δημοκρατία. Και τι είχες, Παντελάκι μου? Τι είχα, Παντελή μου? Οι ίδιοι Ναζί, οι οποίοι είχαν καταλυστέψει και βασικά είχαν οδηγήσει στην υποδούλωση τον ελληνικό λαό, οι ίδιοι ξανά ήταν στα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, το άλλο δίπολο, η Ένωση Κέντρου, εγκληματικότατη οργάνωση και αυτή,
στην πραγματικότητα, η οποία ήταν συνεργός στο έγκλημα το οποίο έγινε, τόσο για το Λαμπράκι, διότι ο μεγαλύτερος αποδέχτης του εγκλήματος του Καραμαλή, δηλαδή της δολοφονίας, ναι, όλοι ωφελήθηκαν, mm-hmm. αλλά ο μεγαλύτερος ο οποίος πραγματικά το εισέπραξε, με τη συνεννόηση όλων, γιατί ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει έτσι όπως τον είχαν προετοιμάσει, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, και είχαν ετοιμάσει όλες τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε την... Δεν είπες τι έγινε, η Ένωση Κεντρών. Ένωση Κεντρών, ναι. ΠΑΣΟΚ. Τι έγινε, πλώς, να λοιπόν, πούμε... έγινε ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, λαομίσιτα και εγκληματικά, βλέπουμε το ότι... πώς αντιδράει ο κόσμος σε όλους τους εκπροσώπους τους και στις αναφορές τους, να μετονομαστούν σε ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον σε ποτάμι, Νέα Δημοκρατία ποτάμι, Φιλελεύθερη και ΠΑΣΟΚ σε ΣΥΡΙΖΑ. Και αν δεν είναι ποτάμι, θα είναι κάτι άλλο, θα είναι καμιά λίμνη, ξέρω, κανένας βάλτος, κανένα έλος, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Λοιπόν, ελιά. Μπάει ελιά, ξεράθηκε μάλλον. Τέλος πάντων, οτιδήποτε, ό,τι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στην μεταπολίτευση προσπαθούν λοιπόν να ξανακάνουν το δεύτερο σενάριό τους, δεν είναι αυτό που θέλουν βασικά, είναι ότι αν δούνε ότι η αντίδραση του ελληνικού λαού στο πρωτογενές πλεώνασμα, αυτό το οποίο παρουσίασαν, ήταν, πώς το λένε, ότι δεν ήταν αυτό που περιμένανε, ώστε να βγάλουν ποσοστά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, είναι πλέον να βγάλουν το δεύτερο αναπληρωματικό ζευγάρι, που είναι το ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι, το κάθε τίποτα, το οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί το να σταθεί εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και βασικά αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι ξανά να ξαναπαγορεύσουν τη δυνατότητα λειτουργίας του σωστού δημοκρατικού πολιτεύματος και επίσης και τη σωστή λειτουργία του κράτους, διότι αυτό πέτυχαν όλα αυτά τα κόμματα και πριν που υπήρχαν τα κόμματα. Η ΕΡΕ που ήταν και η Ένωση Κέντρου αυτό έκαναν. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά το ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν αυτό θα αποπειραθούν να πράξουν τώρα, κοροϊδεύοντας το λαό κατά την έξοδό του, η οποία θα είναι εικονική και όχι πραγματική, από μια κατάσταση χούντας. Δηλαδή, χτίζουν, για να συνοψίσουμε, την υπερασπιστική γραμμή του άδολου στις πράξεις τους mm-hmm. και της φαινοτυπικής ωφέλειας, ούτε καν της τυπικής, δηλαδή κάτι που φαίνεται, το κράτος ωφελήθηκε βασικά από όλη αυτή την, πώς το λένε, όλη αυτή την στιγμή και ακραία οικονομική πολιτική που μας επέβαλαν από το 10 μέχρι, από το 9-10 μέχρι τώρα, ότι το κράτος ωφελήθηκε. Βεβαίως, ταυτόχρονα, όλοι οι υπόλοιποι πέθαναν, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του κράτους. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν τώρα, για να φτάσουμε συγκεκριμένα, αφού είπαμε τους δύο βασικούς στόχους τους. Μην τους ξεχνάτε, τους έχουμε μπροστά μας. Οι εκλογές έρχονται. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν με το πρωτογενές πλεώνασμα να επιτύχουν τα εξής από τις ίδιες χιλιοεφαρμοσμένες παλιές τους συνταγές. Να το διαβάσει η Τάνια αυτό. Να το διαβάσει η Τάνια. Λοιπόν. Είναι τέσσερα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο είναι να κάνουν το πολιτικό δίπολο, όχι τα κόμματα που είπε η μητέρα μου, τώρα τι θα λένε αυτά τα κόμματα, έτσι, λοιπόν, που πιστεύουν ότι μπορεί να μαντρώσει τον κόσμο, δηλαδή να το συσπυρώσει γύρω τους. Ναι, να το συσπυρώσει και να κάνει πάλι ένα είδος διχασμού ανάμεσα στους Έλληνες, η μισή να είναι, ξέρω εγώ, το ένα κόμμα και άλλη το άλλο. Το οποίο άλλο θα έχει ως αφετηρία το πλεώνασμα. Το ερέθισμα δηλαδή για αυτό το μάντρωμα είναι το πλεώνασμα. Ποιο είναι αυτό, ότι οι μεν θα λένε το πλεώνασμα δείχνει ότι έρχεται η ανάπτυξη. Άρα συνεχίζουμε με αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε και τη γραμμή. Κάποια μακρύ και δεν ποτάμι. Ποτάμι. Λοιπόν. Mm. Και το άλλο είναι ότι το πλεώνασμα είναι ένδειξη της κοινωνικής αδικίας. Βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί είναι ένδειξη της κοινωνικής αδικίας, διότι ωφελούνται οι ένστολοι, διότι ωφελείται ένα μέρος του πληθυσμού. Ναι, ναι. Λένε ότι ωφελείται όμως. Ακριβώς. Στην και ουσία, ότι υπάρχει ωφέλη. Μπράβο. Στην ουσία δηλαδή, ναι μεν, αλλά σημασία έχει ποιος θα το πάρει. Ακριβώς. Ποιος θα πάρει αυτή την ωφέλη. Και μπορεί να σου βάλουν και μια πρέζα αλήθειας, ότι δηλαδή το πλεώνασμα ουσιαστικά έχει αρπαγή από την
κατασπάραξη ουσιαστικά του κοινωνικού ιστού και του κοινωνικού κράτους κτλ. Αλλά και πάλι θα συζητάνε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ότι είναι πλεώνασμα, ότι είναι κάτι το οποίο έχει γίνει θετικό προς τα έξω, είναι. Ότι υπήρξαν ουσιαστικά 500 εκατομμύρια που περίσεψαν. Λέει ο Καντινάτσος, η ελιά θα συμπράξει με το ποτάμι και θα γίνει λαδοπόταμο. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν. Λοιπόν, απολάδωμα, ό,τι μπορεί. Λοιπόν. Καλά, απολάδωμα, ακριβώς. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που επιχειρούν με το θέμα του πλεονάσματος. Επί τη ευκαιρία. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το ποτάμι, αυτός ο οποίος το λανσάρει, είναι ένας μη πολιτικός δημοσιογράφος, δεν είναι? Θοδωράκης. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτός έχουν ακουστεί πολλά και από επίσημα κανάλια. Το βασικό το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι ένα άτομο το οποίο ήταν μέσα στο σύστημα και προωθείτο από αυτό το σύστημα. Και προωθείτο από αυτό το σύστημα, το οποίο πραγματικά για να μπορέσει να σε προωθήσει το σύστημα σημαίνει ότι ξέρει ότι είσαι δικός του και διακεκριμένος δικός του, δηλαδή ότι είσαι, για να σου δώσει τη δυνατότητα και ένα εφαλτήριο θα πρέπει να είσαι από την κλίκα αυτών, δηλαδή από γεννησιμιού σου. Και δεύτερον, θα πρέπει να έχει αποδείξει ότι εσύ δίνεις γιν και είδωρ για να δώσεις πράγματα σε αυτό το σύστημα το οποίο θα σε στηρίξει και θα σε πατεντάρει. Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος ο οποίος λέει «εγώ ξαφνικά είδα το φως το αληθινό και μετανόησα», αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά ακριβώς ότι μετανόησα. Δεν ξέρω, εγώ λέω, δεν λέω για το συγκεκριμένο, εγώ λέω το κριτήριο που θα πρέπει να είναι σε τέτοιες καταστάσεις. Διότι έχουμε πολλά άτομα τα οποία έχουν εργαστεί σε τράπεζες, και μάλιστα σε τράπεζες όχι απλώς ως τραπεζικοί υπάλληλοι, αλλά σαν άτομα σύμβουλοι κτλ. Ή έχουν εργαστεί μέσα σε υπουργεία και σε κυβερνήσεις, τα οποία οδήγησαν στην βασικά εξαθλίωση του ελληνικού λαού και την διάλυση της δημοκρατίας, του πολιτεύματος, του συντάγματος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Όταν αυτοί ξαφνικά λοιπόν βγαίνουν και λένε, ήταν μέσα στο δικαστικό σώμα, όταν αυτοί λοιπόν λένε ότι ξαφνικά εγώ θα βγω και κάνω στροφή, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κάνουν είναι να δώσουν στον λαό, δηλαδή στην δικαιοσύνη, την λαϊκή δικαιοσύνη και τη γνώση και την επίγνωση, όχι μόνο απλώς τη γνώση, και την επίγνωση, δηλαδή να καταλάβουν ακριβώς τι τους λένε, του τι των εγκλημάτων που έκανε το σύστημα το οποίο, με από το οποίο αυτοί έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και ξεκινούν να κάνουν κάτι καινούριο. Εάν δεν το κάνουν αυτό, αλλά πούν απλώς ότι γυρίζουν καινούρια σελίδα, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο το σύστημα με άλλη μάσκα ή με μια περούκα απλή. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, σε ποιους εργάστηκε το συγκεκριμένο άτομο το οποίο πραγματικά ηγείται του ποταμιού? Στο Μέγκα. Εγώ δεν ξέρω, σε οποιοδήποτε, γιατί δεν έχω ενδιαφερθεί. Όταν έρθει η ώρα να αποδώσουμε στον καθένα... Ήταν ο τύπος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε πάει και είχε πει ότι υπήρχαν Σκοπιανοί μέσα στην Ελλάδα και ότι αυτοί είναι εθνικά. Σε αυτή τη φάση δεν θέλω να επισέλθω, διότι δεν είναι σημαντικός. Αυτό αύριο μπορεί να έχει σταματήσει και να έχει βγει κάποιο άλλο. Ήταν η ελιά, μπορεί να είναι το ποτάμι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, για να κοιτάξουν με τι θα μπορέσουν να κρατήσουν μια καραγκιόζο φιγούρα, ας το πούμε, στον ελληνικό λαό που να τους πείσει ότι είναι κάτι καινούριο. Αυτό που κοιτάζω όμως είναι ότι έχει βγει μέσα από ένα, από βασικά από μία σπήρα μεγάλο εργολάβων, μεγαλοκαναλαρχών, μεγαλοεκδοτών, οι οποίοι ήταν αυτοί που διαμόρφωσαν, στήριξαν και συγκάλυψαν τα εγκλήματα που έγιναν από την πολιτική παράταξη που ήδη προέβαλαν επάνω στον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μας δώσει αυτούς τους μεγαλοκαναλάρχες και τη φατρία τους. Για να μπορέσουμε να πιστέψουμε ότι το συγκεκριμένο άτομο, αυτός ο δημοσιογράφος, πραγματικά θα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει ο Σαμαράς, από αυτό που κάνει ο Βενιζέλος, ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ο νεότερος, δεν μιλάω για τους παλιούς, ας το πούμε, αυτό που κάνει ο Σιμίτης κτλ. Άρα, αυτό ήταν μία παρένθεση, ότι πώς σκεφτόμαστε και πώς κρίνουμε. Πάμε. Λοιπόν, οπότε... πάλι με το πρωτογενές πλεώνασμα, έτσι, σαν ερέθισμα, τι άλλο προσπαθούν να κάνουν? Το δεύτερο.
να πείσουν αυτό το οποίο αναλύσαμε, να πείσουμε τον κόσμο, όχι να πείσουν. Ναι. Να πείσουν, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτοί να πείσουν. Ήταν από το αναλύσουμε και βγήκε λοιπόν. Να πείσουν λοιπόν τον κόσμο ότι ο κόσμος, δηλαδή όλοι οι άλλοι εκτός από τον άνθρωπο που το σκέφτεται και έτσι του έρχεται άσχημα, λοιπόν, γλυκάθηκε με φύκια ή με φραγκοδίφραγκα, όπως είναι το πεντακοσάρικο. Η Τάνια είπε φραγκοδίφραγκα, αλλά εγώ είπα τα φύκια, διότι δεν είναι ούτε φραγκοδίφραγκα. Είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είναι αέρας κοπανιστός. Λοιπόν, πάμε. Και ψήφισε αυτόν που του κόψε τη σάρκα από το κόκαλο. Και τώρα του τρώει και το μεδούλι από το κόκαλο. Τώρα έχει ανοίξει και το κόκαλο. Λοιπόν. Φαίνεται έτσι, λοιπόν, το οποίο αποκλείεται να γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να πιστεί ένα κομμάτι κόσμου ότι οι υπόλοιποι είναι τόσο αυτοκτονιακοί. Ότι αγοράστηκαν ότι ένα εκατομμύριο, και εδώ μας λέει ένα εκατομμύριο, άρα θέλουν να παίξουν με ένα εκατομμύριο ψήφους. Ακριβώς, με αυτό το οποίο παίζουν ούτως ή άλλως λόγω νοθείας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θέλουν είναι να μας πούνε ότι η τιμή βασικά του κοινωνικού και ατόμου, το οποίο έχει πολιτικά δικαιώματα του Έλληνα ψηφοφόρου, ενός εκατομμυρίου βασικά, στην ουσία είναι 1,5 ευρώ την ημέρα για 30 ημέρες. Ναι. Αυτό μόνο. Γιατί, λοιπόν, όχι για 30 μέρες, 1,5 ευρώ την ημέρα για ένα χρόνο. 1,5, δεν ξέρω τι αγοράζεις με 1,5 ευρώ. Κουλούρι. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, πιστεύουν λοιπόν ότι και θέλουν να πείσουν ότι ένα μέρος του ελληνικού λαού βασικά στην πραγματικότητα είναι σε τέτοιο ποταπό επίπεδο εκπόρνευσης. Οι Έλληνες... Και ανοησίας κιόλας, δεν είναι καν ότι είναι εκπόρνευση. Οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά έχουν περάσει τα πάντινα όντως και οικονομικά. Και όχι μόνο, πραγματικά και μόνο, γιατί βάζανε την πατρίδα τους και το καλό των παιδιών τους, αυτό εξασφαλίζει η σωστή πατρίδα βασικά, και της οικογένειας τους, και της ταυτότητάς τους, πάνω από οποιοδήποτε οικονομικό όφελος, το οποίο το έβλεπαν σαν ένα μέσο για να πετύχουν τα ανωτέρω βασικά. Πάμε. Αλλά οι συγκεκριμένοι εξιδίων... Τα αλότρια. Κρίνουν τα αλότρια. Αυτοί οι οποίοι αγοράζονται για τίποτα, θα μου πείτε με τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Ναι, το θέμα είναι τι μένει σε αυτούς και αν πραγματικά αποφασίσουν να μην κάνουν αυτό που τους διατάζει αυτός ο οποίος τους πατάει, διότι τους πατάνε και τους έχουν πατημένο κάτω, δεν θα μείνει χωρίς τίποτα στα χέρια. Από τη μια μέρα στην άλλη θα έχει γίνει καπνός. Αυτά όλα τους δίνονται, δεν δικά τους. Βασικά είναι... παραχωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πιστοί υπηρέτες. Έτσι και αν αποφασίσουν να αλλάξουν τροπάριο, δηλαδή να κάνει ο καθένας αυτό το οποίο πιθανώς θα ήθελε, αν ήταν σωστός άνθρωπος, τέλος πάντων αν ήταν ένας άνθρωπος, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, εκεί να δείτε πώς θα εξαφανιστούν τα πάντα και δεν θα μπορέσει ούτε και ο ίδιος να υπάρξει. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουν τίποτα. Πάμε. Τώρα, το τρίτο το οποίο θέλουν να περάσουν με το θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι τι? Ότι το κράτος ανακάμπτει, εφόσον υπάρχει πλεόνασμα, εφόσον δίνει λεφτά πίσω, εφόσον τέτοιες ανοησίες, λοιπόν, και άρα σωστά κατακριουργήσαν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, σωστά το κάνανε. Αυτό το οποίο βγήκανε για να κάνουν, το κάνουν. Έτσι, λοιπόν, είναι αυτό το οποίο θέλουν να περάσουν. Επίσης, το τέταρτο, ότι με αυτές τις κινήσεις, δηλαδή το γεγονός ότι δίνουν αυτό το πεντακοσάρικο, το γεγονός ότι λένε ότι θα κάνουν κάτι αστείες κυριολεκτικά μειώσεις στις ασφαλιστικές φορές, τώρα που αρχίζει να σπίγει και ο κλοιός με τα νομικά και θα πρέπει να δείχνουν ότι έχουν κάνει μειώσεις λόγω κρίσης και τέτοια. Που δεν έγιναν μειώσεις επί της ουσίας, δηλαδή και πάλι είναι γελία αν δούμε και πάλι είναι εις βάρος του εργαζόμενου και του εργοδότη, ο οποίος πραγματικά, ο οποίος δεν είναι δικός τους, γιατί δική τους είναι σίγουρα... Καλά, δεν το συζητάμε. Ότι δεν υπάγονται σε αυτές τις καταστάσεις. Οπότε, ώστε να στηρίξουν σε έναν απολογισμό, αν χρειαστεί να τον κάνουν ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, ότι υπήρχε συνταγματικότητα σε αυτά τα οποία κάνανε και ότι σεβάστηκαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοιες, συγγνώμη που θα το πω έτσι ανοιχτά, τρίχες, κατσαρές.
Και γι' αυτό κοιτάζουν πρώτα, δηλαδή με το που βρέθηκαν κάποια χρήματα, που εξοικονόμησαν κάποια χρήματα, να τα δώσουν σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα, να πούνε ότι είναι συνταγματικά καλυμμένοι, αλλά δεν τυπικά είναι τυπικά να τα δώσουν σε αυτούς που... Ναι, ονομαστικά και όχι ουσιαστικά. Στην πραγματικότητα βεβαίως δεν είναι. Και αυτό το γνωρίζει όλος ο κόσμος, ο μέσος Έλληνας, ο οποίος πάντα κινείται με χαρτί και με μολύβι, mm-hmm. από τη στιγμή που είχε αναλάβει τις υποχρεώσεις του για να μπορέσει να βγει, και έτσι μπόρεσε και τα έβγαλε πέρα και μόρφωσε και παιδιά και έκανε και σπίτια και βασικά είχε και την δυνατότητα να πεθάνει ήρεμος και όχι στο δρόμο, μέσα στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, με την οικογένειά του γύρω του. Βασικά κοίταζε, είχε το χαρτί και το μολύβι και το τι έμενε στην τσέπη του, ήταν δικό του και δεν υπήρχε δυνατότητα να έρθει να βάλει κάποιος άλλος το χέρι και να το πάρει ή δεν ανήκε σε κάποιον άλλο. Επειδή λοιπόν όλοι μας, εμείς οι Έλληνες, και ιδιαίτερα τώρα με την κρίση έχουμε ξαναεπανέλθει και σε αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες, οι οποίες έφτιαξαν το κράτος μας, δηλαδή τη μεσαία τάξη, δεν ξεγελαστήκαμε από αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό μέσα σε ένα δήμερο οι πανηγυρισμοί κόπηκαν. Δηλαδή, 24 ώρες κόπηκαν. Κατάλαβε ο κόσμος, δηλαδή, λοιπόν. Και έτσι, αντί, γιατί αυτοί υπολόγιζαν ότι αυτό θα το χρησιμοποιούσαν μέχρι τις εκλογές και όχι μόνο, αλλά σε αυτό θα χτίζανε πάνω. Μέσα σε 2 μέρες, καπούτ. Και γι' αυτό, μπράβο μας. Μπράβο σε εμάς τους Έλληνες, βασικά. Και γι' αυτό προσπάθησαν όχι μόνο να το υπερασπιστούν, αλλά να μας πούν να μην είμαστε μίζεροι, να μην στεκόμαστε στο πόσο λίγα είναι αυτά τα χρήματα. Στο γεγονός ότι εφόσον δόθηκαν υπάρχει αισιοδοξία. Και ότι θα πρέπει να αισθανθούμε αισιοδοξία εφόσον δόθηκαν κάποια χρήματα, να εκτιμήσουμε τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης και την ειλικρίνειά τους. Αυτά να τα έχουμε ακούσει από τα διάφορα προγράμματα. Και ότι αν έρθουν περισσότερα θα τα δώσουν και αυτά. Άρα, για να τελειώσουμε από αυτό εδώ πέρα, τι θα πρέπει να συνάγουμε από όλα αυτά, Τάνια? Καταρχάς ότι με τις εκλογές πρώτων φυλών και όλα όσα γίνονται, τέλος πάντων... Ανακεφαλαιώνουμε δηλαδή. Κάνουμε, ναι. Και τι ώρα είναι? Έχουμε ώρα, είμαστε και 25, πάει και μισή. Α, 7,5. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πιαζόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα? Ότι αισθάνθηκαν, ναι, ότι θα έπρεπε να ενώψει εκλογών να κάνουν... Ότι θα πρέπει να κάνουν κάποιες παροχές, τυπικά, να φαίνεται ότι έχουν γίνει παροχές προεκλογικές, εντελώς ανοιχτά με τον τρόπο, δηλαδή, της μικροπολιτικής πελατειακής σχέσης, αλλά να υποθεί ότι έχουν γίνει τέτοιου είδους, έχει γίνει ένα τέτοιο είδους αλυσβερίση, ώστε να μην συζητηθεί η νοθεία. Να μην αρχίσει να λέει ο κόσμος ποιοι νόθευσαν, ποιοι δεν νόθευσαν, σε ποιο επίπεδο έγινε η νοθεία και αυτό το πράγμα που λέτε να φυγεί. Την οποία βεβαίως, λόγω των καταστάσεων, είναι αναγκασμένοι να την κάνουν σε όλο και πιο μεγαλύτερη Ακριβώς. κλίμακα και όλο και πιο εξόφθαλμα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι προσπαθούν να ισχυριστούν ότι κάνουν κοινωνική πολιτική, έτσι, χωρίς να επενδύσουν ουσιαστικά ούτε ένα σεντ σε οποιαδήποτε... Σέντσι, όπως λένε οι Έλληνες, σέντσι, σ' ομογένειες. Ναι, σέντσι. Λοιπόν. Ναι. Έτσι, χωρίς να επενδύσουν λοιπόν ούτε ένα σεντ, όπως είπε η μάνα μου, ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για την υγεία συγκεκριμένα πράγματα που εδώ πεθαίνει κόσμος. Και όντως πεθαίνει κόσμος από κακουχίες, από έκθεση σε κίνδυνο, από το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάει εγκαίρος ή να πάει καθόλου. Έκθεση σε κίνδυνο, ποιοι είναι η έκθεση σε κίνδυνο? Το είχαμε πει την περασμένη φορά. Θέμα ρεύματος, θέμα νερού, Ακριβώς. θέμα θέρμανσης, θέμα πρόσβασης σε υγεία, λοιπόν, θέμα πρόσβασης έχουμε... σε φαγητό. Μπράβο, έχουμε θέμα σύντησης. Και εδώ έχουμε εισήτηση, η οποία είναι να μην έχεις να φας τίποτα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ο υποσιτισμός. Δηλαδή, να μην σου φτάνει αυτό το οποίο τρως, το οποίο είναι ένας αργός θάνατος βασικά και πολύ επώδυνος σε όλα τα επίπεδα και ψυχικά επίσης. Διότι δεν πεινάς μόνο με το στομάχι, πεινάς αλλά και με ψυχή. Τις ανάγκες που έχει ο οργανισμός σου. Διότι μπορεί εσύ να τρως μία μακαρόνια, ας το πούμε, ή ψωμί ή οτιδήποτε, αλλά ο οργανισμός σου μπορεί να θέλει άλλες διατροφικές πηγές, ας το πούμε, οι οποίες να θέλεις διάφορες βιταμίνες, να θέλεις άλλα πράγματα, άλλες διατροφικές ομάδες και να μην μπορείς να το έχεις. Οπότε, στην ουσία θα έχεις όλα τα σημάδια της ελλείψεως. Από την απλή κόπωση μέχρι διάφορες παθήσεις οι οποίες υπάρχουν.
Και επίσης υπάρχει, εκτός από τον υποσιτισμό, υπάρχει και ο κακοσιτισμός. Δηλαδή το να μην τρως σωστά φαγητά. Γιατί δεν μπορείς να τα αγοράσεις, απλά. Δεν μπορείς να τα αγοράσεις ή δεν μπορείς, πώς το λένε, να έχεις τους σωστούς συνδυασμούς ή τη σωστή ποιότητα. Μην ξεχνάμε ότι τρώμε φαγητά τα οποία πραγματικά η προέλευσή τους αυτή τη στιγμή την έχουμε περάσει σε πολύ χαμηλή σειρά προτεραιότητες, διότι βέβαια έχουμε πολύ πιο βασικά θέματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για τον οργανισμό μας δεν είναι μια τεράστια υπονόμευση. Όταν τα φαγητά τα οποία τρώμε έχουν πάρα πολλά τοξικά μέσα τους, από αυτά τα οποία τους βάζουν για να μπορέσουν να τα παράγουν ή να τα μεταλλάξουν ή να κάνουν οτιδήποτε, με τα οποία είναι εντελώς εχθρικά ή μη φίλια προς τον ανθρώπινο οργανισμό, εκεί πέρα έχουμε τεράστια προβλήματα. Άρα λοιπόν, και μόνο από αυτά τα οποία αναφέραμε και την φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή δίνεις 1,5 ευρώ, παραδείγματος χάρη, την ημέρα σε ένα άτομο και όταν το πιάσει μια περιτονίτιδα που χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο θα πεθάνει όπως πέθανε. Πέθανε κόσμος. Όταν χρειαστεί να πάει να πάρει την ινσουλίνη του, δεν θα του φτάσει το 1,5 ευρώ την ημέρα. Δεν ξέρω πόσο κάνει η ινσουλίνη, δεν νομίζω όμως να κάνει 1,5 ευρώ. Με τίποτα. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε για πολύ απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για άλλες παθήσεις οι οποίες θέλουν πολύ πιο απαιτητικά φάρμακα, τα οποία τα έχουν βασικά στερηθεί, διότι έχει πει το κράτος ότι δεν έχει χρήματα. Άρα, εδώ λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί προσπαθούν να πούνε ότι η κοινωνική πολιτική είναι να έρθει να σου πάρει το σπίτι, να σου πάρει ό,τι εισόδημα είχες, να σου πάρει την εργασία σου και μετά, φεύγοντας, αφού τα έχει πάρει όλα αυτά και σε έχει αφήσει με τα εσώρουχά σου και χωρίς αυτά στο δρόμο, να γυρίσει και να σου πετάξει και 1,5 ευρώ και να σου πει, είδες. Εγώ πόσο καλός είμαι. Είδες εγώ πόσο καλός είμαι. Λοιπόν, ποιος ανόητος, ποιος βλάκας, πραγματικά βλάκας, όπως ορίζεται νομικά, θα μπορέσει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα και να περάσει. Αυτοί όμως πίστεψαν, κρίνοντας εξιδίων και πάλι τα αλότρια, διότι κρίνουν πάντα με τα δικά τους τα μέτρα, ότι χαχαχά θα το χάψουν οι βλάκες, ο λαός. Λέει εδώ συμπολίτης μας, ναι. Και αυτό είναι βασικά το νούμερο 4 που είχαμε εμείς, να συζητήσουμε. Λέει, η ομογένεια, λέει, δεν ξέρει για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, είναι απογοητευτική. Ναι, μόνο η ομογένεια δεν το ξέρει. Με αυτά που κάνανε αυτή τη στιγμή, το τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ το γνωρίζουμε. Και όχι γιατί δεν υπάρχει στο διαδίκτυο, βεβαίως εικονικά και ενδεικτικά, αλλά και από εκεί μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά απασχολείσαι βασικά πώς θα βγάλεις το 24ωρο σε όλα τα επίπεδα. Από σωματική επιβίωση μέχρι κοινωνική επιβίωση και βεβαίως πάνω απ' όλα ψυχική επιβίωση. Ποιος έχει την ενέργεια να πάει και να δει τι γίνεται. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε, τα 500 εκατομμύρια πώς τα αντιμετώπισαν. Είπαν ότι ήταν μικρό ποσό για να λύσει τα προβλήματά μας. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μικρό. Πόσο? Και μια αρχή μικρή. Μια μικρή αρχή, 500 εκατομμύρια. Το ελληνικό λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για 400 κάτι εκατομμύρια. 430. Για 430, tops 500, δηλαδή το πολύ 500, το παραχωρούν, το χαρίζουν. Στο Λάτσι. Στην οικογένεια Λάτσι. Ναι, και σε όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι εκεί πέρα. Αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα οποία ήδη έκριναν ότι δεν είναι σημαντικά. Λοιπόν, και για να δούμε λοιπόν. Εγώ πήγα σήμερα, γιατί μιλούσανε πολύ για το ελληνικό και τα λοιπά και είδα τι γίνεται και πραγματικά αισθάνθηκα μία από τις μεγαλύτερες λύπες βλέποντας τι πραγματικά περνάει, όχι μόνο με το ελληνικό, διότι αυτό είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί εκεί. Τι γίνεται σε αυτό το κέντρο, το κέντρο βασικά της, πώς το λένε, της μαφίας, το οποίο ξεπουλάει, δηλαδή, τα ημάτια του ελληνικού λαού.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι, πρώτα απ' όλα, το ελληνικό, ο χώρος αυτός του ελληνικού, τον οποίο έχουν αποφασίσει, είναι ένα παράδειγμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όλα. Ποια είναι η αξία του? Είναι πάρα πολύ απλό να τη βρούμε την αξία του. Πόσα οικοδομικά τετράγωνα έχουν και πόσα, βασικά, πόσα οικόπεδα, ας το πάρουμε. Οικόπεδα με τον συντελεστή δόμησης που έχει η περιοχή εκεί πέρα στο ελληνικό. Ποιος είναι ο συντελεστής δόμησης στη Βουλιαγμένη, στη Βούλα, στη Γλυφάδα, σε όλα αυτά που είναι εκεί πέρα γύρω. Για να μετρήσουμε λοιπόν στην έκταση αυτή, να το πάρουμε με απλή πολυκατοικία. Με πολυκατοικία ανάλογα με τους ορόφους που επιτρέπονται και με την τιμή πώλησης του τετραγωνικού που υπάρχει. Πόσα χρήματα. Απλώς και μόνο, ως πολυκατοικίες βασικά, ενδεικτικά και ονομαστικά αξίζει το ελληνικό. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να πούμε. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι 500 εκατομμύρια. Διαρωτάμε, με 500 εκατομμύρια τι μπορείς να αγοράσεις στην Εκάλη? Αν πάμε και δούμε τη βίλα του Λάτσι, ποια είναι η αντικειμενική της αξία εκεί που την έχει? Το βασικό, γιατί υπάρχουν, ας το πούμε, και με τα λατσάκια που είναι γύρω, που έχουν και άλλα. Το βασικό αυτό, το οποίο είναι, που υπάρχει και στα περιοδικά. Από την άλλη, υποτίθεται, και αυτό που λέει το ΤΑΙΠΕΔ, και τα έχω εδώ γραμμένα, απλώς δεν θέλω να τα διαβάσω, γιατί είναι μετικά, εν πάση περιπτώσει, ο στόχος του... 430, έχεις δίκιο. Τα θυμάμαι, αφού ναι, με χτύπησε. Η προσφορά της Λάμπτα, αυτό είναι από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα, κινείται κοντά στα επίπεδα των 430 ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές. Λοιπόν, και τη ζητούν να αυξήσει την προσφορά της στα 700 εκατομμύρια. Λοιπόν, υπενθυμίζεται, λέει, ότι πριν μερικές ημέρες έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της κοινοπραξίας, η οποία προβλέπει, προσέξτε, μεγάλης έκτασης αστική ανάπλαση, την οποία μπορεί να την κάνει μόνο η κοινοπραξία. Επενδύσεις της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου. Δίσε μάη μου κοινός. Διαρωτάμε, εάν ήταν απλά οικόπεδα, τα οποία δινόταν προς πώληση στην Ελλάδα και σε άτομα που θέλουν στο εξωτερικό, εν πάση περιπτώσει, ως ιδιοκτησία, ναι, την οποία θα ήταν, αλλά εξατομικευμένη. Δηλαδή, τα οικόπεδα της περιοχής που να έχουν το συγκεκριμένο συντελεστή δόμησης. Κάνω απλώς μία πρόβλεψη και θέλω να τη κάνετε, δηλαδή να ψάξετε, απλώς δεν μπορέσαμε εμείς να βρείτε πώς είναι η έκταση του ελληνικού, πόσα οικόπεδα με το συντελεστή δόμησης χωράνε σε αυτή την έκταση, εκεί πέρα, και λαμβάνοντας υπόψη το τι μπορεί να χτιστεί, δηλαδή πόσα τετραγωνικά και σε τι πωλείται, δηλαδή η τιμή μέτρου του τετραγωνικού, να δούμε πόσα 3 εκατομμύρια βασικά θα βγουν. Μόνο και μόνο για πολυκατοικίες, οι οποίες θα ερχόταν αν ήταν ανοιχτό σε όλους τους πωλήτες. Λέει εδώ, ναι, ο συμπολίτης μας, θα, ναι, τα διαβάσω και τα τρία, και επίσης, ναι, υπάρχει και μια, έτσι μας λέει ένας άλλος συμπολίτης, όλα, ότι, λοιπόν, ο άλλος συμπολίτης λέει ότι πάει να μονιμοποιηθεί η έκτακτη εισφορά, που είναι έκτακτη, και ποια εισφορά, δηλαδή, αυτή που δίνουμε εμείς, βασικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν. Απλώς δεν σας είπαν παρακάτω ότι ετοιμάζετε και καινούργια, ετοιμάζετε ήταν νέο μπαράζ διώξεων. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν. Των Ελλήνων που, λοιπόν, που θα φέρουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μπορεί να μην τα βαφτίσουν μέτρα, να τα πούν οτιδήποτε άλλο, αλλά θα έρθουν. Αφού μας έχουν πείσει, βέβαια, ότι όλα τα κάνουν για το καλό μας, και όταν βρίσκεται και κάποιο, πώς το λένε, περισσεύει και κάποιο πουρμπουάρ, μας το δίνουν. Για να μην πούμε, ας το πούμε, για να μην πούμε ότι όλα αυτά τα οποία τα κάνουν δεν είναι με καλή θέληση για να αποδώσουν κάτι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή σου δίνει υποτιθέμενα 1,5, όχι σε όλους, 1,5 ευρώ την ημέρα, υποτιθέμενα λέμε,
Και στην πραγματικότητα μετά θα έρθει με απολύσεις, μέτρα και με τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες ήδη τις έχουν ανακοινώσει στα νομοσχέδια που περνάνε, που μπορούμε να το εξετάσουμε, ας το πούμε, στις προσεχείς εκπομπές μας, οι οποίοι θα αυξήσουν πάρα πολύ το κόστος της ζωής, τη φορολογία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά μας εξολοθεύουν. Μας λένε εδώ ότι είναι η εισφορά αλληλεγγύης το έκτακτο που θα γίνει μόνιμο. Αυτό δεν είναι η εισφορά αλληλεγγύης από ποιον? Ποιος είναι αυτός που δίνει την εισφορά αλληλεγγύης, για να εσύ το δούμε. Εγώ. Όχι, θέλω να δω, να μας πείτε συμπολίτες για να το δούμε εδώ πέρα, για να κοιτάξουμε εφόσον γίνεται μια συζήτηση εδώ πέρα και είπαμε ότι ο καθένας συνεισφέρει αυτά τα οποία έχει ακούσει, αυτά που ξέρει και αυτά που σκέφτεται. Επίσης, μέχρι να γραφτεί, λέει ο άλλος συμπολίτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για τις ευρωεκλογές, όχι μόνο στο Νότο ή την περιφέρεια. Έτσι το ρεγάλο φοβάμαι ότι θα τους επιτραπεί, μόνο νούμερα είναι για να βγουν δηλαδή, λέει. Και μετά... Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Είναι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πνέει τα λίστια, έτσι όπως ήταν ως δημοκρατική και εθελούσιος συνασπισμός των κρατών, και είδαμε βασικά στην Ουκρανία αυτό τι ήταν. Ήταν μια ολόκληρη κατάσταση για να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον από εδώ και πέρα θα αρχίσει να επιβάλλεται με άλλο τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα ξεκίνησε. Τι έχουμε? Είναι ένα ολόκληρο κείμενο, κάτσε. Το κείμενο αυτό σε τι αφορά? Είναι για τα δημοσιονομικά και την Τρόικα. Λοιπόν, το διαβάζω, έτσι. Του Σπύρου Δημητρέλη, μετά τα θετικά για την επίτευξη συμφωνίας με την Τρόικα, άρχισαν να εμφανίζονται και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά προκειμένου να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους του 2015. Τώρα, του 2015, ναι, μάλιστα. Και των επόμενων χρόνων. Από τη χθεσινή ανακοίνωση της Τρόικας για τη συμφωνία με την Ελλάδα, προκύπτει ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για τα επόμενα χρόνια θα γίνει μεταξύ άλλων με την παράταση ήδη θεσπισμένων μέτρων, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η εισφορά αλληλεγγύης εκπνέει το 2016, όπως είχε προαναγγελθεί και σε... Έφυγε. Όχι, ξανάρθει. Επιμένω, η εισφορά αλληλεγγύης τη δίνουν οι επαγγελματίες. Ποιος τη δίνει την εισφορά αλληλεγγύης? Οι επαγγελματίες, νομίζω, λοιπόν. Το θέμα είναι ότι η αλληλεγγύη, όταν εγώ βασικά με αυτό το οποίο μου κρατάς, εγώ μένω έκθετος και βασικά έχω πρόβλημα, αυτό είναι ενάντια στο Σύνταγμα. Πάει αυτό. Αν έχουμε περισσότερα στοιχεία θα πούμε και απλά. Δεν μπορείς να έχεις εισφορά αλληλεγγύης υποχρεωτική και αναγκαστική, η οποία αν μη τι άλλο δεν πηγαίνει ανάλογα με τα εισοδήματά σου και κυρίως με τα κέρδη σου. Γιατί όταν είναι... Λέει ότι όλοι οι επαγγελματίες πληρώνουν 650 ευρώ. Μπαμ. Εισφορά αλληλεγγύης. Δύο λεπτά. Τι εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή, όταν ο επαγγελματίας βασικά κλείνει την επιχείρησή του, γιατί δεν έδειξε κανένας αλληλεγγύης σε αυτόν. Λοιπόν, για καθίστε λίγο. Είπαμε ότι έχουμε και φλέγμα. Αλλά... Λέει πάνω από 12 χιλιάρικα πληρώνει. Τέλος πάντων, γίνεται... 12 χιλιάρικα, πάνω να έχει εισόδημα 12 χιλιάρικα. Από 12 χιλιάρικα σημαίνει 1.000 ευρώ το μήνα. Τα έξοδα μιας επιχείρησης, εφόσον είναι επαγγελματίας, από το απλό γραφείο που έχει, το οποίο θέλει από ενίκεια ή και αν είναι δικό του, που δεν απαραίτητο να είναι δικό του. Γιατί... Έκανα λάθος, το τέλος επιτιδεύματος είναι 650 ευρώ. Το τέλος και το τέλος επιτιδεύματος. Στην ουσία είναι, όπως έχουν κάνει και με το ETD, πληρώνεις, είναι ένα χαράτσι για να έχεις πρόσβαση στην εργασία. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό? Δηλαδή, συνταγματικά, στην απόφαση που είχαμε από αυτόν τον... Δημοσιονομικό βλάχο. Ναι, τον τελευταίο τροχό, τον πρώτο τελευταίο τροχό του δικαστικού, ας το πούμε, ο οποίος έλεγε ότι είναι προσβολή της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην έχεις πρόσβαση στην εργασία. Εάν λοιπόν εσύ πρέπει να πληρώσεις για να έχεις πρόσβαση στην εργασία, πάει το ανθρώπινο σου δικαίωμα. Μπούμ. Άρα, ποια κοινωνική πολιτική, ποιο συνταγματικό τόξο, ποιο οτιδήποτε. Που αυτά είναι υπερσυνταγματικά. Και επίσης και το Σύνταγμα μέσα τα λέει. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι βλάκες. Με τη νομική έννοια. Ναι. Δεν μπορεί να σταθεί σε ένα, πώς το λένε, δικαστήριο. Όλα αυτά τα οποία σε μία δίκη, η οποία θα είναι φαινοτυπικά σωστή, ούτε καν τυπικά σωστή. Υπό την προϋπόθεση ότι παρακολουθεί ένας λαός από κάτω. Ναι.
Λέει ένας συμπολίτης μας ότι το τέλος επιτιδεύματος το έβγαλαν συνταγματικό στο ΣΤΕ. Ναι, το θέμα είναι, θα πρέπει να δούμε το αιτιολογικό του ΣΤΕ και θα πρέπει να ξέρετε ότι το ΣΤΕ δεν είναι ο Θεός. Το ΣΤΕ είναι άτομα τα οποία στην πραγματικότητα έχουν μπει εκεί πέρα και κάνουν την δουλειά τους επιπληρωμή και εξαρτώνται από το αν θα τους διατηρήσουν ή όχι αυτοί που τους διόρισαν. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, διότι δεν τους ελέγχει ο λαός. Έστω όπως ελέγχονται στην Αμερική τυπικά, που δεν είναι ουσιαστικά και εκεί γίνεται το Έλληνα δις, αλλά ο λαός να ψηφίζει. Εκλέγονται. Να εκλέγει τους δικαστές βάσει των πεπραγμένων τους ή οτιδήποτε, που αυτό είναι το βασικά το τι θα έπρεπε να είναι στην Αμερική, αλλά δεν είναι το τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, ας το πάρουμε έτσι. Ούτε μπορεί να επηρεάσει ο λαός, ο οποίος είναι ο αποδέχτης και ο οποίος πληρώνει κιόλας την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα εξυπηρετεί καλύτερα το θεσμό. Άρα μιλάμε για άτομα τα οποία είναι πλήρως συστημικά και τα οποία γι' αυτό βρίσκονται εκεί. Λέει εδώ συμπολίτης μας, το αιτιολογικό είναι ότι απασχολούμε το δημόσιο για επιδευματίες και αυτό έχει κόστος. Εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως, αν το παρακολουθήσουμε αυτό το σκεπτικό, αλλά όμως εδώ ο συγκεκριμένος βλάκας, αρεοπαγήτης, ο οποίος έβγαλε, όλοι μαζί που βγάλαν αυτή την απόφαση, ξεχνάει ότι το δημόσιο πληρώνεται για να απασχολείται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Με φόρους. Δεν είναι τέλος. Όχι, αυτό. Πληρώνεται. Ακριβώς. Δεν είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παίρνουν τους μισθούς τους. Πληρώνονται. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είναι εκεί, γιατί διαφορετικά, αν δεν εξυπηρετούσαν τους πολίτες, γιατί να τους έχουμε. Τι είναι, φεουδάρχες, γαλαζοαίματοι, οι οποίοι έχουν αξιώματα, μήπως είναι έτσι και δεν μας το είπατε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι βλάκες και δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα λαϊκό δικαστήριο, σε ένα δικαστήριο που από κάτω ο λαός βλέπει και περιμένει με τα χατζάρια. Λοιπόν, διότι μόνο λέει, έτσι. Λέει ναι. ο συμπολίτης εδώ πέρα ότι και όμως αυτό λέει είναι το αιτιολογικό και τσιρίζει, λέει, τα νεύρα μου. Είχα πει για τον Γεωργιάδη την περασμένη φορά στην κιλοτίνα. Νομίζετε ότι μόνο αυτός θα πάει στην κιλοτίνα. Όχι, διότι όταν βγάζει μία ανοησία, εδώ υπάρχουν τα εξής. Ότι είναι βλάκας με τη νομική έννοια. Άρα δεν μπορεί να έχει αξίωμα. Άρα ο συγκεκριμένος ως βλάκας δεν θα μπορούσε να έχει και πτυχίο. Πώς πήρε το πτυχίο. Εδώ πέρα έχουμε μία σειρά καταδουλίευσης του ελληνικού λαού από όλους αυτούς που του έδωσαν πτυχία ενώ δεν είχε την ικανότητα την νοητική να τα αποκτήσει και επίσης και τις θέσεις. Ή είναι δόλιος και πουλημένος. Ό,τι και να επιλέξετε, η γκυλοτίνα. Λοιπόν, και για αυτόν και για το σύνολό του. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι, δεν είναι, δηλαδή, είναι πολύ σαφή και δεδομένα. Το πώς σκέφτηκε, αν αυτός πηγαίνει, δηλαδή, για να μπορέσει να πάει, πώς το λένε, Ομόνοια Σύνταγμα και φτάνει μέχρι τα Σκόπια επάνω και μετά καταλήγει στην Ουκρανία, λοιπόν, αυτό είναι δικό του το θέμα. Αλλά δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις πράξεις του και δεν μπορεί να το διεκδικεί αυτό. Λέει ο συμπολίτης, ναι. Οι αποτυχημένοι δικηγόροι πάνε στο δικαστικό, είναι γνωστό. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς μόνο. Αποτυχημένοι δικηγόροι γίνονται υπάλληλοι ή διορίζονται στο δημόσιο. Ένα μεγάλο ποσοστό του δημοσίου έχει απορροφήσει η αποφή τους της νομικής. Απλώς και μόνο γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Το δικαστικό είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει το και τα παιδιά των δικαστικών. Μπράβο. Και, είναι, και οι δικαστές δεν είναι απλοί. Ακαδημαϊκοί σε μεγάλες θέσεις. Δικαστικοί σε υψηλές θέσεις. Στρατιωτικοί βασικά. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν την κοινωνία στα χέρια τους και προέρχονται από τις άρχουσες τάξεις. Εάν τους ψάξουμε, θα δούμε ότι είναι οι εξής αυτοί. Λοιπόν, και θα δούμε και από ποιες οικογένειες προέρχονται. Είναι πάρα πολύ σαφές. Άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα, αυτά τα οποία, αυτό που είχε, κάναμε μία αναφορά και μία παρένθεση με το ΤΑΙΠΕΔ και με το ελληνικό. Ότι στην πραγματικότητα λέει, και εδώ θα πρέπει να το πω, τι λέει εδώ πέρα, αυτό για το τι έχει πει, τι εγγυάται, λοιπόν, η Λάμδα, ο Λάτσης, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τι εγγυάται. Τι εγγυάται.
Εγγυάται λοιπόν, όπως είπαμε, μεγάλης έκτασης αστική ανάπλαση. Τι σημαίνει αυτό, πια σταυρό και κουρεύτω το πώς το ορίζει αυτός. Και το λέω συγκεκριμένα έτσι, διότι πραγματικά είναι για το πεζοδρόμιο αυτό το σκεπτικό και αυτά, πώς το λένε, αυτοί οι ορισμοί. Μεγάλης έκτασης αστική ανάπλαση. Αυτό το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας και το ορίζει, μπορεί να είναι. Να το κάνουμε λαχανόκυβο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Επενδύσεις της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε φάθος χρόνου που θα τα έπαιρνα αμέσως αν είχαν οικοπεδοποιηθεί και διατεθεί στην αγορά άμεσα στον κόσμο. Θα μου πείτε που θα βρίσκει ο κόσμος τα λεπτά. Εκεί θα είχαμε άλλες καταστάσεις που θα τις συζητούσαμε. Λοιπόν, και περί τις 35.000 θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν. 35.000 θέσεις εργασίας. Ποιες θέσεις εργασίας? Στον σχεδιασμό του, στην κατασκευή του, στην λειτουργία που μετά θα γίνουν διάφορα κέντρα που λέει και πώς το λένε εμπορικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θα υπάρχουν εκεί πέρα για να δουλεύουν άτομα από σούπερ μάρκετ μέχρι οτιδήποτε, δεν μας το προσδιορίζει. Και αυτές οι 35.000 θέσεις εργασίας, από πού θα προέρχονται αυτοί οι οποίοι θα τις πληρώσουν? Ένα μεγάλο ποσοστό που παίρνουν τα χρήματα των ατόμων, που παίρνουν τα χρήματα στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν είναι Έλληνες. Αν δεν κάνω λάθος, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στο ΤΑΙΠΕΔ λέει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο, που αν δούμε ποιο είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο, αν πάτε μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ και χτυπήσετε ποιοι είναι αυτοί και τα λοιπά, ενδεικτικά θα δείτε και θα δείτε ποιοι είναι, θα δείτε από πού προέρχονται, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν οι συγκεκριμένοι και γιατί είναι εκεί. Όμως, με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων προχώρησε στην αποσφράγηση της αποτίμησης του ανεξάρτητου αποτιμητή για την πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ. Ακολούθησε η, πώς το λένε κτλ. Κτλ. Η Χρηματοοικονομική Σύμβουλη, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα λεπτά και ορίζουν το τι, που πάει η περιουσία του δημοσίου, για ποιο αντίτιμο και τι θα δώσει στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό. Δεν εξετάζω καθόλου ότι δεν πρέπει να πάει, ας πούμε, ότι ο ελληνικός λαός δεν θα έπρεπε να είναι. Όμως, η χρηματοοικονομική σύμβουλη, οι οποίοι προφανώς δίνουν και τους εμπειρογνώμονες, είναι η Citigroup και η Τράπεζα Πειραιός, με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Χάπολτ Consulting. Το χτύπησα λοιπόν αυτό, που θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της τελικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς της Lambda Development με βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες, τρέχα γύρευε, το τι κάνουν αυτοί αυτή η διεθνή σπήρα των μυζαδόρων, οι οποίοι βασικά ληστεύουν τους λαούς, και πρότυπα αξιολόγησης, εισαγωγικά, fairness opinion. Τρέχα γύρευε. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2014. Ρωτάει εδώ συμπολίτης μας, εγγυάται ο Λάτσης ότι δεν θα το πουλήσει σε κάποιο όμιλο τουρκικών συμφερόντων, βλέπε μαρίνες βουλιαγμένοι κτλ. Όχι. Γιατί να το εγγυηθεί ο Λάτσης και ποιος σας λέει ότι ο Λάτσης βασικά και αυτό που κρύβεται πίσω από το Λάτσι δεν είναι το οποιοδήποτε ανθεληνικό συμφέρον. 500 εκατομμύρια βασικά είναι ένα μικρό δωράκι. Σας είπα ότι το σπίτι του δεν κάνει 500 εκατομμύρια στην Εκάλη βασικά. Η έκταση που έχει και το σπίτι του. Όχι το ελληνικό. Και δεν είναι τα μόνα που έχει πάρει ο Λάτσης. Και η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε εμείς συμπολίτες, λίαν συντόμως, όταν μαζί ως λαός πραγματικά δούμε για να μαζέψουμε πίσω τα λεπτά μας, γιατί η γη είναι στην Ελλάδα και δεν φεύγει, αλλά τα λεπτά που μας πήρανε, είναι ο Λάτσης, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ακούσει από πολλούς, ότι ξεκίνησε ως βαρκάρης ή ταξιδιωτικός πράκτορας, ήταν ο τελευταίος, από τους προτελευταίους γιους, από τα 11 παιδιά ενός ιερέα, ο οποίος ήταν πάμπτωχος κάπου στην Πελοπόννησο και ξαφνικά, αυτός ο βαρκάρης, όπως έλεγε ο Κούρκουλος, και όπως στη Wikipedia γράφει ότι είναι, πώς το λέει, ξεκίνησε ως ταξιδιωτικός πράκτορας, έγινε βασικά ένας από αυτούς τους μεγάλους
αυτοκράτορης, οικονομικούς αυτοκράτορες οικουμένης. Τα κεφάλαια που τα βρήκε. Από ό,τι ξέρω, οι Βαρκάριδες δεν έχουν τέτοιο μέγεθος κεφαλαίων και ακόμη και τα επενδύσουν. Και πρόσβαση δεν έχουν σε αυτά. Ναι. Αλλά ακόμη και αν τα είχαν, αμέσως θα ήταν το πόθεν έσχες. Πού το βρήκε ο Βαρκάρης εκεί. Λοιπόν, πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα σε αυτόν για να φτάσει σε τέτοια έκταση. Γιατί ακόμη και άτομα τα οποία ήταν μπαγαπώντιδες, σε κατώτερες, ας το πούμε, κλίμακες, το πολύ πολύ που μπορούσαν να γίνουν ήταν ένας ενεχειροδανιστής της περιοχής ή της γειτονιάς βασικά. Ο μαφιόζος, μιλάμε ο μικρομαφιόζος, με τα βρώμικα λεπτά και το ξέπλυμα, το οποίο γίνεται. Πώς είναι δυνατόν ένα άτομο, ας το πούμε, να βρεθεί με αυτά τα χρήματα που να επενδυθούν με τέτοιο τρόπο, να έχει προσβάσεις και να μην τον σταματήσουν όλα αυτά τα συμφέροντα, οι εφοπλιστές ξέρουμε τι είναι, από πριν από το 1821, και δεν είναι αυτό που μας λένε βασικά από ορισμένους, οι οποίοι ήταν οι εξαιρέσεις, αλλά το τι υπήρχε από πίσω και το τι deals και συμφωνίες κάνανε με τους Τούρκους και το τι έκαναν μετά την εποχή του Καποδίστρια για να κρατήσουν τα συμφέροντά τους και να μας φέρουν εδώ που είμαστε. Και πώς μας ξεπούλησαν. Άρα πώς βρέθηκε αυτός ξαφνικά να είναι ένας τέτοιος κοσμοκράτορας βασικά. Πετρέλαια. Πάρε πετρέλαια. Έτσι τα δίνουν τα πετρέλαια. Εδώ η Ελλάδα έβγαλε πετρέλαια και δεν τις τα άφησαν πάνω. Και τα δώσανε σε αυτόν. Και δεν είναι μόνο αυτός. Όλη αυτή η κλίκα που ακούγεται. Ο άλλος, ο Κόκαλης βασικά. Υποτίθεται ότι κομμουνιστής ήταν στις ανατολικές χώρες που δεν είχαν μία βασικά. Δεν τους αφήναν να έχουν κεφάλαια. Πώς ξαφνικά γύρισε. Όσο και να βοηθήσαν το γιο του Πέτρου να κάνει μία εισαγωγή. Τι εισαγωγή είναι αυτή που ο γιος του Πέτρου από αυτή την εισαγωγή αγόρασε στην Ελλάδα βασικά. Άρα λοιπόν, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να δούμε βασικά σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι με τι λεπτά έχουν κινηθεί αυτοί για να γίνουν και τραπεζίτες. Και να έχουν και τα λεπτά για να τα κάνουν και επίσης να τους δίνονται και η άδεια. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή η... αναφέρθηκε ότι η χρηματοοικονομική σύμβουλη είναι κάποιος οίκος, το Happold Consulting, το οποίο... Δύο λεπτά. Το οποίο λέει... διάβασα το C από τα αγγλικά, θα το μεταφράζω εγώ, γιατί ήταν στο αγγλικό site πήγα. Τι είναι αυτή. Happold Consulting has been instrumental in the creation of Harvard University's Working Group for Sustainable Cities. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος συμβουλευτικός οίκος των συμβούλων των συγκεκριμένων του ΤΑΙΠΕΔ ήταν βασικός στο να σχηματιστεί μία επιτροπή, μία από τις βασικές επιτροπές, τα think tank του Harvard. Ποιοι πάνε στο Harvard? Εσείς και αυτοί και που πάνε στο Harvard είναι οι εξής. Οι γόνοι, οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένη θέση στα κοινά της χώρας τους και στα παγκόσμια κοινά, ανάλογα, λοιπόν, που πηγαίνουν και είναι πάτη, απλώς παίρνουν τα διπλώματα για να δικαιολογήσουν βασικά πέρα από το ελαίο γένας και άλλα πράγματα. Και επίσης, άτομα τα οποία βαφτίζονται ότι έχουν, είναι ιδιοφυΐες, οι οποίοι γίνονται υπηρέτες των γόνων. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας εξυπηρετούν τα εξής πάγια συμφέροντα, διεθνή συμφέροντα των χιλίων υπερπλουσίων του κόσμου. Πάμε παρακάτω. Happold also has long-standing relationships with University College London. Έχει επίσης μεγάλες σχέσεις από με πολύ καιρό. Ναι, με το UCL στην Αγγλία, το οποίο επίσης είναι για τους αναξιοπαθούντες, ελαίο, πώς το λένε, γένας και ράτσας, pedigree. Πάμε παρακάτω. Cambridge University. Το Πανεπιστήμιο Cambridge, που είναι για τη Μαρία της γειτονιάς London μας. London School of Economic and Political Science, LSE ναι. Δηλαδή. Mm. Columbia University. Όλα τα καλά παιδιά είναι. Ναι, και έχει μια σειρά δηλαδή όλων αυτών των πρωτοκλασσάτων ιδρυμάτων, τα οποία όμως ευθύνονται για τα χάλια που έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Και Beijing, ε. Ναι, τα οποία είναι παντού βασικά. Ευθύνονται για τα χάλια στα οποία έχει φτάσει η κοινωνία, που έχει πάει πίσω 100 και 150 χρόνια και θέλουν να την πάνε
στην εποχή της φεουδαρχίας. Το 1500. Μπράβο. Για συγκεκριμένα είναι αυτά τα οποία έχουν κάνει εικονικά οικονομικά συστήματα με αέρα κοπανιστό, δηλαδή με fiat money. Είναι αυτά τα οποία έχουν κάνει τα κόλπα, τα οποία είναι τα, με τα χρηματοπιστωτικά, που στην πραγματικότητα είναι, κλέβουν τα χρήματα του κόσμου και στην ουσία έχουν υποχειριάσει τα πολιτεύματα και τα κράτη επί της ουσίας. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι σύμβουλοι οι οποίοι αποφασίζουν που θα πάει η περιουσία του ελληνικού λαού για 500 ψωροεκατομμύρια βασικά, τα οποία δεν φτάνουν για να κάνουν τίποτα, όπως ομολογούν όλοι. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εάν αυτό το κομμάτι το ελληνικό έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί, έχει ιδιοκτήτες. Έχει ήδη ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες υπάρχουν. Εάν δεν έπρεπε να είναι δημόσια περιουσία. Είναι τα άτομα τα, από τα οποία τους αρπάχτηκε πραγματικά και με τρόπο μεθοδευμένο για να ρίξουν την τιμή της απολωτρίωσης, το λέει η Ιορδανίδου μέσα. Mm-hmm. Η Μαρία Ιορδανίδου, νομίζω στο Σαν τα τρελά πουλιά είναι και που το λέει. Όχι, πρέπει να... Τέλος πάντων, σε ένα από τα βιβλία της, λέει ακριβώς πώς στο τέλος βασικά, στην απελευθέρωση, αγγλικά αεροπλάνα βομβάρδισαν. Κατά λάθος, λέει. Κατά λάθος. Και μάλιστα αναφέρει ίδια κάποιος κατώπεδο της ΡΑΦ. Είναι, ναι, αναφορά ακριβώς αυτή η φράση. Ότι κατά λάθος βομβάρδισαν ελληνική περιοχή που δεν υπήρχε λόγος γιατί είχαν φύγει πλέον οι Γερμανοί και τα λοιπά και ισοπαίδωσαν το ελληνικό, το οποίο μετά το επέλεξαν όντας βομβαρδισμένο για να γίνει, πώς το λένε, αεροδρόμιο και τα απολωτρίωσαν για ένα κομμάτι ψωμί αφού είχαν ισοπεδώσει τα σπίτια των ανθρώπων. Στα οποία, αν διαβάσετε να δείτε και το δικό της το σπίτι, με τι χρήματα και πώς έγινε, ας το πούμε, και τι, πώς το λένε, πραγματικά συμβόλιζε για αυτήν. Και πέθανε σε ένα διαμέρισμα 2x2. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αν πρόκειται να επιστρέψουν αυτά τα κομμάτια της γης, θα πρέπει να πάνε στους ιδιοκτήτες από τους οποίους επάρθηκαν. Τους είχε δοθεί απολωτρίωση. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να υποθούν. Το πρώτο είναι ότι η αξία της γης εκείνη την εποχή που τους επάρθηκε ήταν στην πραγματικότητα ήτανε αντίστοιχη με αυτό το οποίο έδιναν και τα διαφυγόντα τους κέρδη. Βεβαίως και δεν ήταν. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας είναι ότι αν δινόταν πίσω στους πραγματικούς ιδιοκτήτες αμέσως θα άλλαζε η μορφή της αγοράς και μόνο. Θα ερχόταν πραγματικά χρήματα, θα ήταν στο χρηματιστήριο βασικά της γης, όταν ερχόταν σε τόσες χιλιάδες κόσμο, μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω, βασικά, οι περιουσίες τους πίσω, στις οποίες ο καθένας θα ανέπτυσε την ιδιωτική πρωτοβουλία του κάθε ενός, ο οποίος δεν θα είναι σε ένα φεουδαρχικό όμιλο, ο οποίος θα φέρνει τους συμβούλους του από το εξωτερικό, τους εργάτες θα τους φέρνει με τα πλοία ως ελαθρό. Ότι μετά, πώς το λένε, θα τον νοικιάζει στο εξωτερικό και τα χρήματα θα βγαίνουν έξω. Και αυτό ξεκίνησε γιατί διαβάζαμε εδώ πέρα για τις 35.000 θέσεις εργασίας και το τι λέει. Που θα πάνε αυτά τα λεπτά, αν πάνε, είναι σίγουρο ότι δεν θα πάνε στον ελληνικό λαό. Αντιθέτως, θα ήταν πολύ διαφορετικά αν ο κάθε Έλληνας ιδιώτης ξαφνικά βρισκόταν, ο οποίος είχε εκεί πέρα δικαιώματα, βρισκότανε να έχει πάλι τη γη του και να μπορέσει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και μόνο αν σκεφτείτε τι θα γινόταν από ανοικοδόμηση με πολλούς τρόπους, δεν χρειάζεται το χρήμα να έρθει μέσα από τις τράπεζες, θα μπορούσε να έρθει διαφορετικά. Και να άμεσα οι θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Λοιπόν, και αυτό είναι εντελώς επιφανειακά όπως μιλάμε. Ναι. Τώρα λοιπόν... Είναι 8 η ώρα, οπότε θα τελειώσουμε. Θέλαμε να πούμε κι άλλα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ήτανε για να τελειώσουμε αυτό ότι κρατούνε στο παρασκήνιο το τι ξεπουλάνε αυτή τη στιγμή, όχι ξεπουλάνε, το τι χαρίζουνε από την Ελλάδα, το οποίο όχι μόνο δεν αποφέρει τίποτα, αλλά αντίθετα μας βάζει και μέσα σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως μας παίρνει πράγματα τα οποία φτιάχνα το κράτος μας, διαλύεται το κράτος μας. Έχουν σταυρώσει δηλαδή το ελληνικό κράτος, την Ελλάδα και τα ημάτια φεύγουν δεξιά και το άλλο είναι ότι ετοιμάζονται για καινούριο μπαράζ διώξεων, στο οποίο όμως θέλουν... Δηλαδή, φορολογικών διώξεων
περιουσιακών διώξεων. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα διέρη και βασίλευε. Δηλαδή, ότι να λένε ναι μεν, αυτοί οι οποίοι υποτιθέμενα θα ωφεληθούν και θα περιμένουν να ωφεληθούν στο μέλλον, δεν πειράζει, ας γίνουν αυτά, γιατί μπορεί κάποτε να μας δώσουν ή να είμαστε αποδέκτες. Ναι, ναι. Και οι άλλοι, να, ας το πούμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να δείξουν ότι υπάρχει, να δημιουργήσουν και πάλι μια τριβή στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να το συνοψίσουμε και να το κλείσουμε. Θα σας το πει τρέχοντας, Τάνια, γιατί πολύ εγώ πάλι θα πλατιάσω. Αλλά είναι και το βασικό. Ναι. Είναι δηλαδή ότι με όλη αυτή τη φούσκα που μας πέταξαν και με την οποία ασχοληθήκαμε σε αυτή την εκπομπή ως παρένθεση, τι πρέπει να κάνουμε εμείς εφόσον το έχουμε καταλάβει άμεσα. Εντείνουμε τον νομικό αγώνα. Αυτό δηλαδή το οποίο ουσιαστικά θέλανε να βάλουν σε απόσταση από τους εαυτούς τους. Και δηλαδή σε ό,τι ήδη κάνουμε, εντείνουμε όλο και περισσότερο, πιέζουμε όλο και περισσότερο, γινόμαστε ακόμα πιο μαχητικοί, ακόμα πιο πιεστικοί, ακόμα πιο ανένδοτοι. Και τι σημαίνει λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση με το πλεόνασμα. Επί του θέματος του πλεόνασματος. Μπράβο, για να πούμε τι νομικός αγώνας λοιπόν, μπορεί να γίνει εδώ με αυτή την κίνηση που κάνανε αυτοί για το πλεόνασμα. Ναι, λοιπόν, καταρχάς εξετάζουμε τον τρόπο διανομής του και τα κριτήρια ώστε να γίνει προσβολή. Τα διαβάζω για να είναι γρήγορα. Λοιπόν, για παραβίαση ανθρωπίνων. Το είχαμε πει. Προηγουμένως είχαμε αναπτύξει, είχαμε επεκταθεί ότι γιατί είναι αντισυνταγματικός ο τρόπος με τον οποίο το διαμοιράζουν στον ελληνικό λαό και μη ωφέλιμος, αλλά άκρως βλαπτικός. Πάμε. Λοιπόν, με μεροληψία υπέρ κοινωνικών ομάδων που στηρίζουν ή εξαρτώνται από την κυβέρνηση. Όπως είναι η ένστολη, παραδείγματος χάρη. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη ένστολη που θα. Η συγκεκριμένη ένστολη και όχι μόνο, αλλά και άλλοι. Και επίσης δεν μας έχουν πει αν στους ένστολους θα δώσουν εφάπαξ κάτι από αυτά τα, πώς το λένε, ή αν δώσουν αυτό που τους είπε. Να παίρνουν πλέον κανονικά τον μισθό τους όπως έβγαλε δικαστική απόφαση. Εδώ πέρα υπάρχει. Όχι. Ναι, εδώ υπάρχει όμως ότι στην ουσία είναι καταπάτηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης δείχνοντας ότι εγώ ήθελα, αλλά μέχρι εκεί μπορώ βασικά. Και εδώ υπάρχει λοιπόν, και μέσα στους ανασταλούς υπάρχουν θέματα. Ναι. Ναι. Επίσης, να, προσβολή για κακοδιαχείριση και για ανικανότητα. Είτε βλακεία είτε λογοδόλου. Λόγω βλακεία ή δόλου, όπως σας είπα. Λοιπόν. Και αυτό ήταν στο πόδι. Γιατί αν καθίσουμε και τα αναπτύξουμε και το τεκμηριώσουμε, δεν θα μπορέσουν. Αυτοί θα πρέπει πραγματικά να φύγουν και αυτοί που τους έβαλαν εκεί πέρα, όχι ο λαός. Γιατί ο λαός ξεγελάστηκε. Όταν του δείχνεις ότι είναι ικανός ο βλάκας. Καταρχάς ο λαός δεν το ψήφισε. Μπράβο. Είναι καταδολίευση και απάτη του εκλογικού λοιπόν, σώματος. Αλλά είναι όλοι αυτοί που τους ανέδειξαν. Και επίσης και τέλος, τις πηγές προελεύσεως του πλεονάσματος. Από πού βγήκε αυτό το πλεονάσμα. Μπράβο. Αυτό δεν είναι που θέλαμε να το πούμε. Ότι έχουμε δει από την κατασκευή των Greek Statistics πώς φτιάξανε να δείχνουν ότι είχαμε πραγματικά επίπεδο δημοσίων οικονομικών που να μπορέσει να μπούμε στο. Πώς το λένε. Στο ευρώ. Να μπούμε στο ευρώ. Και μετά. Το πώς κατασκευάστηκε ότι τα λεπτά υπάρχουν του ΓΑΠ και τα λεπτά δεν υπάρχουν του Καραμαλή και ανάποδα μετά. Γιατί ναι, 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 πριν ναι, τα λέγανε ανάποδα και μετά τα είπανε διαφορετικά. Λοιπόν, λοιπόν, άρα με την ίδια λογική, όταν έχεις κόψει τις κοινωνικές παροχές που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις, όταν έχεις πετάξει εκτός εργασίας τόσο κόσμο από το δημόσιο, όταν έχεις στερήσει και έχεις κλέψει τα ασφαλιστικά κεφάλαια, του κόσμου και έχεις πάρει ένα τρομερό πλεόνασμα, ένα χρήμα το οποίο δεν σου ανήκει και θα έπρεπε να υπάρχει εκεί πέρα και να δίνεται και από αυτό, από αυτά τα δις που έχεις υφαρπάξει βασικά και έχεις κλέψει, βγάζεις 500 τα οποία λες ότι θα τα δώσεις που δεν τα δίνεις και αυτά, στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι πλεόνασμα, είναι κατασκευασμένο. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να γίνει μήνυση για απάτη, είτε εξατομικευμένα, είτε μέσω αιτήσεως στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να αυξηθεί η πίεση και σε αυτή την απόπειρα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα τσακιστεί να πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, να κανονικά κάνει κάτι. Θα πρέπει να το κάνουν εξατομικευμένοι πολίτες. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ανοιγμένοι σε πάρα πολλά πράγματα που σας είπα ότι είμαστε στα όρια της υπερκόπωσης. Που πρέπει ακόμη δεν έχουμε στείλει στη ΔΕΗ για να μας συνδέσει το ρεύμα. Λοιπόν, το εξώδικο δηλαδή που χρειάζεται. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε και λόγω ορίων. Αυτό το οποίο είναι ότι μπορούμε, αυτό ακριβώς για το πρωτογενές πλεόνασμα, ότι γίνεται παραβίαση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων για μεροληπτική διανομή του πλεονάσματος, πέρα υπάρχουν και άλλες καταστάσεις, μπορεί να γίνουν μηνυτήριες αναφορές. Εάν η απάντηση σε αυτές τις μηνυτήριες αναφορές παράνομα, αλλά μπορεί να πει ότι εσύ δεν έχεις σχέση με το δημόσιο συμφέρον και δεν έχεις, πώς το λένε, θα πάει στο αρχείο διότι δεν σε αφορά, αυτομάτως αυτή η μήνυση προωθείται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι εσύ που είσαι
υποχρεωμένος να επιστατείς για το δημόσιο συμφέρον και σε άλλα θεσμικά όργανα, αλλά τώρα είπαμε στον εισαγγελέα, εσύ θα πρέπει αυτεπάγγελτα να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Θα μου πείτε, θα την κάνει? Όχι. Αλλά είναι πίεση όμως. Είναι πίεση και αν γίνει από πολλούς, βασικά θα κάνουν άλλες. Πώς το λένε, θα κάνουν άλλες μανούβρες για να το αποφύγουν. Αλλά και αν δεν την κάνει, στην ουσία έχουμε κατάφορη παραβίαση βασικά του συνταγματικού, αυτού του πλαισίου που θέλανε να πούν ότι είναι συνταγματική. Θα καταρριφθεί και πάλι. Τους το παίρνουμε δηλαδή. Δεύτερο. Λοιπόν, εδώ λέει και ο συμπολίτης ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί το πλεώνασμα από τη Eurostat, άρα οι ανακοινώσεις είναι άκερες ούτως ή άλλως. Ναι, όμως το κάνανε αυτοί και η Eurostat παίζει, βασικά το παίζει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Αυτό, και εδώ θα δούμε και τι οι βολιδοσκοπήσεις και τι γίνονται βασικά και τι προβλέψεις κάνουν για το πώς διάκεται και ο ελληνικός και οι άλλοι λαοί. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Λοιπόν. Όμως, όσο περισσότερο εμείς πιέζουμε, όπως κάνουμε μαζί και όλο και περισσότερο συσπηρωμένοι, τόσο, πώς το λένε, θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις από την άλλη μεριά που θα είναι γκάφες και θα ξεμπροστιάζονται ώσπου να φτάσουμε σε αυτό που θα σας πούμε στο τέλος. Πάμε. Μετά, θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη δημοσιοποίηση και κατακραυγή σε όσους χρησιμοποιούν την καραμέλα. Δεν φταίμε εμείς, απλά εφαρμόζουμε τον νόμο να πάτε σε αυτούς που τον φτιάχνουν. Που έχει αρχίσει τώρα να γίνεται. Σας είπα στην αρχή για τους εφοριακούς της ΔΟΗ που λέγανε ότι εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας και κάτι τέτοια. Επίσης, έχω εδώ πέρα ένα χαρτί. Το έχεις οποίο άλλη είναι... εκπομπή, καναλάρχη, υπάρχει άλλη εκπομπή μετά. Μπορούμε να διαβάσουμε την επιστολή. Θα να πει η Τάνια, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ή μπορείς και να το δείξεις. Μπορεί να το δείξεις. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, καλά. Λοιπόν, είναι από τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ. Είναι για τους μηχανικούς κλπ. Το ταμείο. Λοιπόν, και λέει... Όπως γνωρίζετε, στη συνεδρίαση με αριθμό ΤΑΔΕ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ ελήφθη απόφαση να μην σταλούν στοιχεία στο ΚΕΑΟ μέχρι 31 Απριλίου του 2014 σε αναμονή των θέσεων του φορέου. Τέτοιες θέσεις δεν ελήφθησαν, αλλά μερίδα μηχανικών και δικηγόρων παρακολύει συστηματικά τις συνεδριάσεις του ΔΣ, υποκινούμενοι από κύκλους, σε εισαγωγικά τόχοι, εντός των τομέων, οι οποίοι διαρρέουν άμεσα την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Ταμείου και με το εποπτεύον Υπουργείο, αλλά και εσωτερικά έγγραφα της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό και επειδή δεν μπορώ να συνεργήσω σε διάλυση του Ταμείου, σας γνωρίζω ότι θέμα σχετικό με το ΚΕΑΟ δεν πρόκειται να εισαχθεί στην ημερησία διάταξη συνεδριάσεων του ΔΣ. Δεδομένου και του αριθμού πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ εγγράφου της Κυβερνητικής Επιτρόπου, το οποίο απεστάλλει προς τον Πρόεδρο και προσωπικά στα μέλη του ΔΣ, και σύμφωνα με το οποίο η προαναφερόμενη διάταξη, δηλαδή το άρθρο 101, του νόμου του 13, δεν προϋποθέτει απόφαση του ΔΣ για εφαρμογή. Β. Ο νόμος είναι άνευ εταίρου εκτελεστός και η εφαρμογή του απαρέγκλητη από όλους ανεξαιρέτως. Γ. Τυχόν παρεμπόδιση των οικείων οργάνων του Δημοσίου στην εφαρμογή του νόμου συνιστά πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα. Κατόπιν αυτών παρέλκει η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης και λήψη σχετικής απόφασης επί του θέματος αυτού, διότι η εφαρμογή του νόμου είναι αυτονόητη και άρα είναι εφετέρου. Ναι, μόνο που ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικότατος για το ΚΕΑΟ και εδώ τι λέει αυτός. Λέει ότι μέλη του είπαν ότι δεν θα ακούσεις τον νόμο και δεν θα προωθήσεις τα στοιχεία μας στο ΚΕΑΟ από το ταμείο αυτό. Mm-hmm. Και αυτός λέει ότι με ειδοποίησαν οι κυβερνητικοί και μου είπανε ότι θα με πάνε τα δικά τους. Ε? Ότι θα με πάνε ποινικό, αυτό είπε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτός έχει πλακάκια με τους κυβερνητικούς. Ναι. Και είπε ότι μου είπαν ότι δεν θα λάβω υπόψη μου κανένα άλλο νόμο. Καλά ρε μεγάλε, το Σύνταγμα δεν θα το λάβεις υπόψη. Έτσι. Που λέει ότι νόμος ο οποίος πραγματικά είναι αντισυνταγματικός καταργείται από τη δημοσίευσή του και δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, πώς αυτές... Λοιπόν, όχι, απλώς κάνουμε, επειδή έτσι όπως τα λέει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τι βλέπουμε εδώ πέρα. Πλέον από κάτω προς τα επάνω, και δεν είναι μόνο προς κυβερνητικούς, ο λαός έχει ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε καταλάβει όλοι μας. Πιέζει και αυτούς οι οποίοι είναι στα όργανα και στις ομάδες, τα συνδικαλιστικά ή τους συλλόγους, και πλέον τους ξεσκεπάζει. Αυτό μας το έστειλε μηχανικός βασικά. Και μας είπε, πείτε το. Όχι, αυτό δεν μας το έστειλε. Αυτό μας το έστειλε ο Χάρης Ευθυμιάδης. Α, μας το έστειλε από τον ΟΕ, ότι είναι παρεμφερές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και αυτό το έστειλε κάποιος μηχανικός. Δεν είναι έτσι. Προφανώς, λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, εδώ, αυτό το οποίο τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ότι υπάρχει καραμέλα, ότι δεν κοιτάζω το νόμο, αυτό που λένε και οι δικαστικοί βασικά, οι εισαγγελείς βασικά, που λένε ότι δεν με νοιάζει, ο νόμος λέει αυτά.
Και δεν ξέρω από Σύνταγμα. Δεν ακούω το Σύνταγμα, εγώ ξέρω αυτό. Ενώ αρχίζονται. Και όταν του λες και ποιο το νόμο, σου λέει να πας να το βρεις, γιατί πρέπει να το ξέρεις κι εσύ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μαφία και η συμμορία πώς συμπεριφέρεται. Τι κάνουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν. Διάβασε και το τέλος για να μας πεις. Οι εντολές μου στην υπηρεσία αφορούν στην υπενθύμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την οποία αφαίρει ακέραια την ευθύνη. Παρακαλώ να μεριμνήσετε σε συνεργασία με τους οικείους φορείς ώστε να διατυπώσουν επιτέλους τις προτάσεις τους στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας, αλλιώς να απευθυνθείτε στους έχοντες εξουσία αλλαγής της νομοθεσίας και όχι στους υπόχρεους προς εφαρμογή της. Δηλαδή, εμείς απλώς θα το εφαρμόσουμε. Λάθος κάνει. Διότι οποιοδήποτε εφαρμόζει τον νόμο είναι υποχρεωμένος να ελέγχει, βεβαίως, να ελέγχει τη συνταγματικότητά του. Και αυτό είναι το βασικό. Ποιος το έχει γράψει αυτό. Ο οποίος λέει ότι είναι ανεύθυνος και ότι ακολουθεί τυφλά. Ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ, Αντώνης Σελιανάκης. Ο Αντώνης Σελιανάκης. Μεγάλη δημοσιοποίηση λοιπόν και καταγραφή σε όσους δείχνουν ότι είναι ανεύθυνοι και νέμονται θέσεις. Διότι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και ορκίζονται όλοι αυτοί είναι, ακόμη και όταν αναλαμβάνεις θέση σε μέλος του συλλόγου κτλ., να τηρείς το Σύνταγμα. Είναι πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό είναι δεν το Α θεωρήσε, και το Ω. Εάν λέει ότι εργαζόμενος σε θέση δημοσίου, όταν υπάρχει ανενεργή κατάσταση του Συντάγματος, δηλαδή γίνεται, είναι committed. Όπως είναι τώρα βασικά, δηλαδή ότι στην προδοσία. Εάν εσύ κάνεις οτιδήποτε το οποίο στηρίζει τους ασχάτους προδότες, τότε είσαι κι εσύ συνυπεύθυνος. Δεν είσαι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει αυτό που είπανε παλιά ανεύθυνος. Και οι χιτλερικοί, ας το πούμε, ότι εμείς εκτελούσαμε διαταγές. Και λοιπόν. Και αυτό έχει καταρριφθεί. Δεν υπάρχουν όρια. Οι διαταγές πάντα ελέγχονται, διότι διαφορετικά δεν έχουμε δημοκρατία. Όταν παίρνει κάποιος, όπως έχουμε πει και στο στρατό, η διαταγή θα πρέπει να είναι στα όρια που ορίζει βασικά ο κυρίαρχος λαός, το κοινωνικό σύνολο, το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι ο πασάγνωστος ο οποίος ή και πασίγνωστος να είναι, δεν μας ενδιαφέρει, ο οποίος αποφασίζει και διατάσσει. Και ποιος είναι αυτός. Υπάρχουν κανόνες, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει Σύνταγμα, δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει ζωή και ελευθερία. Έχουν καταργηθεί τα πάντα. Εδώ όμως, αυτό ήτανε, λοιπόν, άρα, δημοσιοποίηση άμεσα και καταγραφή για την κιλοτίνα. Και αυτό δεν το λέω. Και την εθνική αναξιότητα. Και την εθνική αναξιότητα, αυτό δεν το λέω. Πώς το λένε θεωρητικά, το εννοώ. Διότι εγώ θα το ζητήσω αυτό το πράγμα. Για το καλό όλων μας. Δεν μπορείς, κύριε, εσύ να κρύβεσαι πίσω και να παίζεις τον παπά, να κρύβεσαι πίσω από μία ανοησία και να λες ότι ο οποιοσδήποτε κακούργος μου δώσε μία εντολή και εγώ θα την εκτελέσω. Όχι, δεν θα την εκτελέσεις. Γιατί δεν σε πληρώνει ο κακούργος, σε πληρώνει ο ελληνικός λαός για να τηρείς το Σύνταγμα. Τελεία και παύλα, εάν έχεις διαφωνία με τον Δήμιο στην κιλοτίνα. Λοιπόν. Και τότε όταν γίνει πάλι θα είναι νόμος. Δεν θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, αλλά θα είναι, έχει διαφορά όταν ο νόμος ψηφίζεται και αποφασίζεται από το σύνολο του ελληνικού λαού, γιατί είναι η θέληση του κυρίαρχου λαού. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και όχι του κάθε δικτάτορα. Και το τελευταίο, λοιπόν. Το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Το διαβάζω ακριβώς όπως το έχουμε γράψει. Ναι, και εδώ προσέξτε το, διότι πραγματικά, όπως έχουμε πει, τα πράγματα βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα καμπανάκια χτυπάνε. Πάμε. Θα πρέπει να αρχίσουμε όλοι να συνειδητοποιούμε ότι το νομικό μέτωπο σε λίγο θα κλείσει και η μάχη θα μεταφερθεί στους δρόμους, διότι από τη στιγμή που θα καταστεί σαφές ότι καμία επιβολή δεν θα επαναφέρει τη σταθερότητα της μεταπολίτευσης για αυτούς. Δηλαδή, για τους κυβερνητικούς δεν θα τους δώσει τη δυνατότητα να δρούνε, χωρίς να αγωνιούν, ότι θα ελεγχθούν από τον ελληνικό λαό και θα γίνει έκρηξη ανά πάσα στιγμή και θα χάσουν τα κεφάλια τους και τους πισινούς τους. Θα μεταχειριστούν βία για εξάλληψη των πόλων αντίστασης και μηδενισμό του κοντέρ. Τι είδους βία ακόμα και σε ποιο επίπεδο παίζεται. Αυτό εξαρτάται. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και με την Κρυμαία και όπως έχουμε πει και σε άλλες καταστάσεις, υπάρχουν πολλές επιλογές. Να είστε σίγουροι ότι στην πορεία θα φτάσουμε στην εξής μία. Πώς το λένε, θα χρησιμοποιηθούν όλες. Απλώς δεν ξέρουμε άμεσα ποια είναι. Και αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι μπορεί να είναι. Μπορεί επιλογές. Να είναι ένας κατοχικός επίσημος στρατός. Μπορεί να είναι σύραξη τύπου Κρυμαίας ή λόγω της Κρυμαίας. Δηλαδή, που να έρθει συμμαχικός στρατός, ο οποίος όμως να φέρεται ως κατοχικός για να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές μας
στον κοινό πόλεμο, ο οποίος και μέτωπο που θα ανοίξει στην Κρυμαία ή σε κάθε Κρυμαία. Πάμε. Είτε με δυνάμεις καταστολής πόλεων. Task force και βλέπε και λοιπά και λοιπά και τα λοιπά. Είτε λόγω τρομοκρατικού χτυπήματος. Αστυνομία, ΜΑΤ και τα λοιπά, τρομοκρατική, αντιτρομοκρατική και όλα αυτά τα πράγματα. Είτε για το καλό της ΕΕ. Για να μην καταρρεύσει η ΕΕ. Και εκεί είναι. Ότι για το δημόσιο καλό της ΕΕ. Ότι βασικά για τους λαούς της ΕΕ. Αφαιρετικά, όπως λένε εδώ πέρα. Είτε λόγω καινούριου κραχ εξ Αμερικής. Κρατήστε το αυτό. Ναι. Λοιπόν, είτε συνδυασμός όλων αυτών. Όλων αυτών. Λίγα απ' όλα. Ανάλογα. Λίγα απ' όλα. Ένας γκρι αφταρμάς. Ένα συνοθήλευμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να πω είναι καλά και όχα, αμάν τι μας έρχεται. Όχι. Δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε, αλλά να σκεφτόμαστε ότι αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες μας. Η βία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Και από τη στιγμή που αυτοί ξεκινήσουν να τη χρησιμοποιούν σε μαζικό επίπεδο, γιατί χρησιμοποιείται, αλλά σε μαζικό επίπεδο και επίσημα έτσι, δηλαδή επίσημα και καθημερινά, τέτοια, τότε εμείς μπορούμε και επιτασσόμεθα να ανταποδώσουμε με το ίδιο ακριβώς νόμισμα, επίσης όρης, και να αποσπάσουμε επιτέλους, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που θα γίνει, και την τυπική εξουσία την οποία έχουν και κατακρατούν οι καπηλευτές της δημοκρατίας και αυτοί οι συγκεκριμένοι δηλαδή, οι οποίοι είναι οι εχθροί του λαού, του κάθε λαού και στην προκειμένη περίπτωση του ελληνικού λαού. Άρα, από την ώρα που θα χρησιμοποιηθούν τα όπλα για να επιβάλλουν τους κυβερνητικούς, κάθε μορφής, οι οποίοι θα επιδιώκουν να συνεχίσουν αυτή την τακτική και όχι να γίνει ουσιαστική καθάριση όπως έχουμε πει και όπως θα πούμε, εκεί πλέον είναι το πραγματικό σάλπισμα για να ξεκινήσει και η αποκατάσταση της τάξης εκ μέρους του ελληνικού λαού με το ίδιο τρόπο ακριβώς και με ακόμη περισσότερα. Το κάναμε στην κατοχή. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και πάντα βγαίναμε νικητές. Τώρα ένα άλλο συμπολίτης έχει πει κάτι και το πρόβλημα το είναι, το πρόβλημα είναι πάντα να κοιτάζουμε αυτό που κερδίζουμε, να το κατοχυρώνουμε όχι μόνο εκείνη τη στιγμή και να μην το ξαναδώσουμε σε χέρια, αλλά παρά εμείς να έχουμε τον άμεσο και αποκλειστικό έλεγχο. Λοιπόν, τελευταίο. Συμφωνώ μαζί σας πως με αυτά που έχουν κάνει αυτοί οι κλιματίες είναι για σκότωμα. Αλλά νομίζω πως επειδή αυτό θα έδινε την ευκαιρία στον ξένο παράγοντα να μιλήσει για επικράτηση χαόδους καταστάσεως στην Ελλάδα, για να επέμβει και να τους διασώσει ξανά, η καλύτερη λύση είναι η ισόβια καταδίκη. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όμως. Υπάρχει νομικό πεπατημένο. Ακριβώς. Επειδή έχει γίνει αυτή η κατάσταση και έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη και τώρα. Μην ξεχνάμε τον Σαντάμ. Εντάξει. Και όχι μόνο. Αυτόν δεν τον εκτέλεσαν. Πώς καλέ. Λοιπόν, μην ξεχνάμε τον Τσαουσέσκου. Αλλά πέρα και άλλους, τον Καντάφη και τα λοιπά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι εμείς δεν θα είναι ένα χάος εδώ πέρα. Δεν ετοιμάζουμε το χάος ως ελληνικός λαός. Γιατί αν ήταν αυτό θα είχε... Θα το είχαμε κάνει αυτό. Μπράβο. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι αυτό το οποίο θα επέλθει θα είναι μία πραγματική Νιρεμβέργη. Αλλά για όλους τους συμβαλόμενους. Θα είναι η εθνική αναξιότητα όπως δεν εφαρμόστηκε πραγματικά το 40 και είναι νομοθετημένη στο δικό μας το Σύνταγμα και έχει υπάρξει προηγούμενο. Άρα δεν μπορεί κανείς να επέμβει ιδιαίτερα όταν αυτό το αποφασίσει όλος ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα. Η θέληση του λαού είναι αποδεχτή από όλους, διότι διαφορετικά έχουν καταπέσει τα Ηνωμένα Έθνη και η διεθνής κατάσταση. Οπότε εκεί ανοίγουν άλλοι ασκοί του αιώλου και δεν νομίζω. Εάν πραγματικά γίνει σωστή διαπραγμάτευση με όλους αυτούς τους διεθνείς τραμπούκους, ότι θα θελήσουν να ρισκάρουν να βρεθούν στο έλεος των λαών τους, διότι εκεί είναι το βασικό. Των δικών τους λαών, οι οποίοι είναι οι σύμμαχοί μας. Και εμείς ξέρουμε πώς να κινητοποιούμε τους λαούς, να τους ενεργοποιούμε, να τους διαφωτίζουμε και πραγματικά να τους εκπαιδεύουμε. Εν όψη και αναμονή της εθνικής αναξιότητας, σας καληνυχτίζουμε. Καληνύχτα.